Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του Ποδοσφαίρου, καλησπέρα σας από τα Μάλγαρα. Ημέρα κυπέλου σήμερα στα προημιτελικά. Δύο πολύ μεγάλες ομάδες θα βρεθούν αντίπαλοι με στόχο βέβαια μια θέση στα ημιτελικά του κυπέλου και προφανώς προς τον τελικό, αφού το παιχνίδι παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον μεταξύ της ΑΕ Βόσμου και του Θερμαϊκού Θέρμης. Δύο ομάδες που, αν και τους χωρίζει μια κατηγορία, στο παιχνίδι σήμερα αναμένεται να δούμε πραγματικά παιχνίδι διαφήμιση ποδοσφαίρου. Σε λίγα λεπτά θα δούμε ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής και ποιος θα είναι στα ημιτελικά του κυπέλου για να συνεχίσει την πορεία του προς τον τελικό της φετινής σεζόν. Σωτήρης Καρασάης στο μικρόφωνο σήμερα εδώ από τα Μάλγαρα, όπου τυπικά η γηπεδούχα η ΑΕ Βόσμου, όπου υποδέχεται τη φετινή χρονιά στους αντιπάλους της, αφού πρωταγωνιστεί και στη μεγάλη κατηγορία και στόχο έχει να κατακτήσει και το φετινό κύπελο, αντίπαλός της ο Θερμαϊκός Θέρμης, ομάδα της ΓΑΜΑ Εθνικής κατηγορίας. Θα τα δούμε όλα αυτά σε 90 ίσως και περισσότερα λεπτά το αγώνα. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του Ποδοσφαίρου, καλησπέρα σας από το γήπεδο των Μαλγάρων. Ημέρα κυπέλου σήμερα, προημιτελικά, με ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι που μας εμφυλάσσει σίγουρα ιδιαίτερες συγκινήσεις. Η ΑΕ Βόσμου υποδέχεται στην ομάδα Θερμαϊκού Θέρμης. Με στόχο φυσικά στα ημιτελικά και στη συνέχεια προς το τελικό του κυπέλου, οι δύο ομάδες φιλόδοξες που έχουν κοινό στόχο να βρεθούν στο φετινό τελικό του κυπέλου. Έτσι βρέθηκαν αντίπαλοι, δύο ομάδες πρωταγωνιστικούς στα πρωταθλήματα. Η ομάδα της ΑΕ Βόσμου βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας στη μεγάλη κατηγορία, διεκδικεί την άνοδο προς τη ΓΑΜΑ Εθνική. Και η ομάδα της Θέρμης που στέκεται σίγουρα ψηλά στην βαθμολογία της ΓΑΜΑ Εθνικής, αισιοδοξεί σίγουρα να βρεθεί ξανά πάλι σε ένα τελικό. Από εκεί και πέρα θα δούμε το παιχνίδι ποιος θα μπορέσει ουσιαστικά να διαχειριστεί τις πάσεις στα αγώνα για να μπορέσει να φτάσει σε κάποιο γκολ και φυσικά να κάνει αυτό το σημαντικό βήμα προκειμένου, όπως είπαμε, να βρεθεί στα ημιτελικά και λίγο πριν το τελικό του κυπέλου. Να πάρουμε τα πράγματα με σειρά. Να πούμε ο Κώστας Τικόζογλου διευθύνει το σημερινό μεγάλο παιχνίδι των δύο ομάδων. Με τους Κορονά και Κουφό δεύτερο βοηθό,
Και ενώ τεχνικό στο γηπεδόκουν ο Γιώργος Τσοκαλίδης, προσεξή εύωσμο ότι συνεχίζει αίτητη. Αυτό το πρωτάθλημα σίγουρα εντυπωσιάζει και θέλει να εντυπωσιάσει και στο δεσμό του κυπέλου που έχει στόχο βέβαια να διεκδικήσει και το κύπελο. Ξεκίνησε με τον Αργυρόπουλο, Καδοκάρια, Χαλινόπουλο, Τάγκου, Μαργαρίτη, Περτσιούνη, Τρόκα, Ξανθόπουλο, Αντωνάκουκλου, Λάμε Γιώργο Αρχηγό, Καρατζάουγλου και Ντόκου. Η Εβόσμο που είναι με τα βεσινή χρώματα για να ξεχωρίζεται, με τα πράσινα είναι η ομάδα του Τερμαϊκού Θέρμης, ενώ από την άλλη ο Εμιλιάνο Χαλιλάη, ο οποίος ανάλαβε εδώ και λίγο καιρό τις θήκες της ομάδος του Τερμαϊκού Θέρμης. Ας ευδοξεί η ομάδα του, όπως είπαμε, να μπορέσει να βρεθεί για ακόμη μια χρονιά σε ένα τελικό. Και από την άλλη, σίγουρα στέκεται πολύ καλά στην ΓΑΜΑ Εθνική, κόντρα βέβαια σε ένα πολύ δυνατό αντίπαλο που κονταρίζεται σήμερα εδώ στα Μάλγαρα, όπου η Εβόσμο, όπως είπαμε, ταλαιπωριέται στη φετινή χρονιά, αφού έχει ως έδρα εδώ τα Μάλγαρα. Μια και όπως αντιλαμβάνεστε, ας ευχηθούμε να επιστρέψει κάποια στιγμή στη φυσική της έδρα στο δημοτικό στάδιο. Έτσι λοιπόν θα προσπαθήσει, δείχνοντας ότι η ομάδα έχει την ικανότητα και την τόλμη, αν θέλετε, αλλά και την προοπτική να διεκδικήσει και τους δύο στόχους στη φετινή χρονιά. Ο Θερμαϊκός Θέρμης ξεκίνησε λοιπόν ο Εμιλιάνο Χαλιλάη με τους Ματζάρι Καδοκάρια, Τσιάτσιος, Σενγκέρι, Παπαστεριανός, ο Αρχηγός, Κουρέλας, Βαβλιάκης, Αναστασιάδης, Καργαλατζίδης, Φούσκα Στράτος, Ασημόγλου και Γεωργιάδης. Φιλοξενούμενοι με τα πράσινα χρώματα και με τα βεσινή η ΑΕΒΟΣ μου. Και εμείς τώρα πάμε στο αγωνιστικό μέτωπο του παιχνιδιού για να δούμε πώς θα κρυθεί το παιχνίδι. Όπως είπαμε, από τις δύο ομάδες, οι οποίες ένα από τα πιο φιλόδοξα ζευγάρια που έβγαλε η κλήρωση του κυπέλου, ας ειδοξούν βέβαια να φτάσουν στον ημιτελικό. Ένα παιχνίδι που και οι δύο ομάδες έχουν σίγουρα μεγάλες ικανότητες και καλούνται να το δείξουν. Σε ένα παιχνίδι βέβαια με μεγάλο ενδιαφέρον και με μεγάλο κίνητρο, όπως είπαμε, την πρόκληση του κυπέλου. Θα τα δούμε όλα αυτά εφόσον αναδειχτεί νικητή στην κανονική διάρκεια. Σε διαφορετική περίπτωση, τότε αν χρειαστεί, θα πάμε και στα διαδικασία, την παράταση και στα πέναλτι. Κατοχή για να πάμε στο αγωνιστικό κομμάτι με την ομάδα της Θέρμης. Τώρα να βγαίνει ο Στράτος, ο Φούσκας μπροστά. Προσπαθεί να το σταματήσει ο Καρατζάουγλου. Εκεί γίνεται ένα κλέψιμο, αλλά υπάρχει ένα φάουλ που υποδεικνύει και είναι κατοχή για την ομάδα της ΑΕΒΟΣ μου. Το εκτέλεσε γρήγορα ο Τρόκας. Γύρισε την μπάλα πίσω στον Αργυρόπουλο. Αυτό από την άλλη μεριά. Για να δούμε. Και οι δύο ομάδες ανεβάζουν στροφές και προσπαθούν, όπως είπαμε, να διεκδικήσουν σίγουρα ένα γρήγορο γκολ που θα δώσει και κίνητρο. Εδώ έβγαλε παλιά ο Μαργαρίτης μπροστά, προσπαθεί να τρέξει ο παίκτης εδώ της ΑΕΒΟΣ μου. Θα γίνει τόσο δε παράλληλα. Ο Σενγκέρκι προσπάθησε εκεί να διώξει, πήγε να γίνει το λάθος εδώ στην άμυνα της Θέρμης. Θα διώξουν οι φιλοξενούμενοι, κατεβάζει την μπάλα όμως τώρα και προσπαθεί να περάσει η γρήγορη προσποίηση με παλιά τώρα που γίνεται. Για να δούμε την παλιά από τον Γκαργαλατζίδη εκεί που πήγε να αλλάξει. Μπροστά έρχεται ο Ασίμογλου, ο οποίος γίνεται κάτω, θα κάνει ένα σουτ. Θα στρώσει την μπάλα πιο πίσω. Θα έρθει τώρα ο Κουρέλας, ο οποίος θέλει να παίξει τον αδείο. Ο Αναστασιάδης κοντά του. Γύρισε την μπάλα πιο πίσω. Έρχεται από τα πλάγια. Σενγκέρκι με την μπάλα. Ξανά πίσω για τη Θέρμη. Από τα πόδια τώρα από τον Γεωργιάδη. Από την άλλη μεριά. Κατοχή τώρα με τον Παπαστεριανό, ο οποίος γεμίζει μια βαδιά παλιά. Βλέπουμε πάντως και οι δύο ομάδες από τα πρώτα λεπτά προσπαθούν να επιβάλλουν το ρυθμό τους και να βρουν τις λύσεις στις επιθετικές, προσπαθώντας φυσικά να σκοράρουν για να πετύχουν ένα γρήγορο γκολ σε αυτό το μεγάλο παιχνίδι που μας εφυλάζει, όπως είπαμε, μια πολύ μεγάλη συνέχεια και με μεγάλο κίνητρο την πρόκληση στα ημιτελικά του κυπέλου. Προημιτελικά κυπέλου, θυμίζω, εδώ στα Μάλγαρα που ακολουθεί τον αγώνα για την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Δύο ομάδες σίγουρα ικανές για πολλά πράγματα και θα μου επιτρέψετε να πω ότι μοιάζει σαν ένα ζευγάρι προς τελικό, αφού και οι δύο ομάδες σίγουρα, όπως είπαμε, στέκονται πολύ καλά στα πρωταλήματά τους και αναδεικνύουν ότι σίγουρα έχουν στόχο να διεκδικήσουν και το κύπελο. Έτσι λοιπόν θα δούμε ΑΕΒΟΣ μου, η οποία καλείται σίγουρα να προσπαθήσει να ξεπεράσει έναν αντίπαλο που, αν και είναι μια κατηγορία πιο πάνω από τον, για να διεκδικήσει την πρόκριση κοντά στη Θέρμη που, όπως είπαμε, θέλει να ξαναβρεθεί πάλι σε τελικό κυπέλο. Από εκεί και πέρα θα δούμε ποιος θα μπορέσει να διαχειριστεί τις φάσεις και ουσιαστικά να μπορέσει να φτάσει σε ένα γρήγορο γκολ. Ένα κλέψουμε από τον Βαβλιάκη, η σέντρα που γίνεται, η μπάλα στα πόδια τώρα από τον Καρατζάουγλου. Μπροστά η ομάδα της ΑΕΒΟΣ μου, Ντόκου, ανοίγει παλιά, προσπάθησε να περάσει, δεν μπόρεσε. Βλέπετε, προσπαθούν από τα πρώτα λεπτά οι δύο ομάδες να μπουν στο παιχνίδι με γρήγορες μπαλιές. Βλέπουμε ένα κριτικό ξεκίνημα, αλλά από εκεί και πέρα θα δούμε ποιος θα μπορέσει να διαμορφώσει τις φάσεις του αγώνα για να φτάσει σε ένα γρήγορο γκολ. Έκτο λεπτό της συνάντησης για το πρώτο ημίχρονο. Εδώ από το γήπεδο το Μαλγάρο, θυμίζω, τον αγώνα κυπέλλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας προημιτελικά. ΑΕΒΟΣ μου, Θερμαϊκός Θέρμης 0-0. Αλλαγή της μπάλας τώρα που έγινε δεξιά από τον Γεωργιάδη. Γύρισε πιο πίσω. Για να δούμε τώρα εδώ ο παίκτης του Θερμαϊκού προσπαθεί να περάσει.
Παπαστεριανός και πάλι για τον Γεωργιάδη. Η μπάλα από τα πόδια τώρα από τον Αναστασιάδη. Για τώρα αυτή τη σέντρα που να κάνει ο αρχηγός εκεί, ο Παπαστεριανός. Γεωργιάδης με την μπάλα στην κατοχή του. Προσπαθεί να γεμίσει. Ψάχνει να βγάλει κάποια σέντρα. Θα γυρίσει την μπάλα πίσω. Έρχεται τώρα στα πόδια του Γεωργιάδη. Πιέζουν οι γηπεδοχοί. Πάνε να πιέσει και ο αρχηγός ο Λάμι Γιώργος. Έρχεται η μπάλα από τον Ματζάρη, από την άλλη μεριά. Γρήγορο διώξιμο, αλλαγή από την άλλη πλευρά για τον Μαϊκό που προσπαθεί να βγει τώρα σε μια γρήγορη αντεπίθεση. Θα γίνει ένα σου τώρα μπροστά. Προσπαθεί να αλλάξει, αλλά εκεί δεν μπόρεσε παρά το ότι ο Γκαργκαλατζίδης προσπάθησε να γίνει κάτοχος για να απειλήσει την αιστεία του Αργυρόπουλου, ο οποίος είναι κάτοχος της μπάλας. Βλέπουμε με γρήγορο ρυθμό από τα πρώτα λεπτά με τις δύο ομάδες, όπως είπαμε, μπήκαν ψυχωμένες. Έχουν κοινό στόχο, βέβαια, ένα μεγάλο ζευγάρι στα προημιτελικά του κυπέλου και ένα παιχνίδι, βέβαια, όπως είπαμε, θα προσπαθήσουν και οι δύο ομάδες να δείξουν ό,τι καλύτερο μπορούν, διεκδικώντας μια πρόκληση η οποία θα κριθεί σαφώς σε αυτόν που θα μπορέσει να αξιοποιήσει τη σπάση του αγώνα και να φανεί πιο ουσιαστικός. Η μπάλα πίσω από τον Αχαλινόπουλο που γεμίζει ωραία. Ένα ωραίο ψαλιδάκι που έγινε από τον Ξανθόπουλο. Η μπάλα βρήκε τον παίκτη της Θέρμης τώρα που προσπαθεί να γεμίσει. Κάνει την κίνηση. Θέλει να βγει τώρα μπροστά ο Γκαργκαλατζίδης. Κόβει ο Αχαλινόπουλος. Αφήνει την μπάλα πίσω. Τρόκας. Αχαλινόπουλος θα κάνει παλιά. Και αφαλιά τώρα που έγινε από τον παίκτη εκεί. Τον Ντόκο προηγουμένως. Η μπάλα τώρα μπροστά για να δούμε ο αρχηγός. Ο Λάμι τώρα με την μπάλα. Θέλει να παίξει τον αδείο. Επιμένει τώρα ο Ξανθόπουλος. Ψάχνει χώρο. Ανοίγει ωραία από τα πλάγια. Μπροστά η αεβός μου. Σε φουλ επίθεση. Τον Άκοκλου προσπάθησε εκεί. Τον Ακόπουλος εκεί προσπάθησε να κάνει. Το σούτ κέρδισε το κόρνερ. Που πάει να το εκτελέσει ο Χαλινόπουλος. 8 λεπτά γεμάτα στο πρώτο ημίχρονο. 0-0. Θυμίζω αεβός μου. Θερμαϊκός Θέρμης. Αγώνας κυπέλου. Ένα παιχνίδι που ξεκίνησε επιθετικά από τις δύο ομάδες, αλλά λείπουν οι μεγάλες φάσεις. Το αγώνα θα δούμε. Προσπαθώντας και οι δύο ομάδες με κοινό στόχο την πρόκριση και μια θέση στα ημιτελικά. Ένα παιχνίδι πραγματικά με αμύωτο ενδιαφέρον. Εκτελείται το κόρνο τώρα απευθείας. Η μπάλα πέρασε από όλους τελικά πάνω στη γραμμή. Φανταστική φάση που κάνει η αεβός μου να ανοίξει το σκορ πολύ νωρίς. Έρχεται τώρα δεξιά. Εκεί που προσπαθεί να περάσει αντιπάλους. Προσπάθησε εκεί στις κόντρες. Για δούμε τώρα την αντεπίθεση ο Βαβλιάκης. Βλέπετε και οι δύο ομάδες προσπαθούν όπως είπαμε να αρπάξουν ευκαιρίες. Πάνε να βγάλει γρήγορη μπαλιά. Κάνει το σουτ. Τρέχει να διεκδικήσει ο Φούσκας. Υπάρχει φάουλ που δείχνει ο Κώστας Τικόζογλου και κάρτα στον παίκτη της αεβός μου. Για τη Θέρμη. Πάντως μπορώ να πω εκρηκτικό το ξεκίνημα γιατί έδειξε ότι και οι δύο ομάδες μπήκαν ψυχωμένες. Βλέπουμε την μπάλα με γρήγορο ρυθμό να παίζεται πάνω κάτω. Αλλά αυτό που σας είπα λείπει ακόμα. Οι σημαντικές ευκαιρίες αυτή που προηγουμένως είχε η αεβός μου που προσπάθησε να τη διαχειριστεί στην καρδιά εκεί του Ματζάρη και να απειλήσει τους φιλοξενούμενους. Όλα μένουν στο 0-0. Με τις καιρικές συνθήκες να είναι πολύ καλές σήμερα. Να διευκολύνουν βέβαια και τον κόσμο παρά το τσοκτεροκρύο. Για να δούμε πώς θα κριθεί ένα παιχνίδι που όπως είπαμε σίγουρα είναι από τα πιο μεγάλα που έβγαλε η κλήρωση των προημιτελικών του κυπέλου. Εκτελείται το φάουλ τώρα από το Φούσκα. Η μπάλα από κοντά, το γύρισμα. Εδώ ο Βαβλιάκης που βρέθηκε σε θέση βολής δεν μπόρεσε, αλλά έχει σηκώσει τη σημαία του, αλλά έχει δείξει out. Εδώ διαμαρτύρεται όμως ο Αντωνακόπουλος. Προφανώς στον επόπτη εκεί. Βαθιά παλιά τώρα για την αεβός μου. Προσπαθεί να βγει μπροστά. Καλύπτει ο Παστεριανός. Ο οποίος πρόσθεσε την μπάλα στον χώρο του κέντρου από τα πόδια του Αναστασιάδη. Γίνεται μια σέντρα, δεν πέρασε, επεμβαίνει τώρα μπροστά ο Ερτσιούνης. Προσπαθεί εδώ να περάσει ανάμεσα σε δύο, πάει και ο Τσιάτιος, πλάγιο για την αεβός μου. Για να δούμε παιχνίδι βέβαια με μεγάλο κίνητρο, με μεγάλο ενδιαφέρον. Μιλιάνο Χαριλάη στον πάγκο του Θερμαϊκού Θέρμης, ένας γνώριμος προπονητής από τη δική Θεσσαλονίκη. Ήρθε στη Θέρμη σε μια ομάδα γαμεθνικής. Από την άλλη ο Γιώργος Τσουκαλίδης γνωρίζει ότι η ομάδα του μπορεί να κάνει την υπέρβαση και να προκριθεί. Σίγουρα θα προσπαθήσει να δείξει ό,τι καλύτερο μπορεί, μια και η ομάδα της αεβός μου μέχρι στιγμής στέκεται πολύ καλά και σίγουρα εντυπωσιάζει στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο φυσικά που θέλει να φτάσει μέχρι τον τελικό στόχο. Τρόκας με την μπάλα, μετά από συνεργασία με τον Καρατζάογλου, ο οποίος περνάει τώρα μπροστά. Αχαλινόπουλος
Καλύπτεται, προσπαθεί να βρει χώρο. Κάνει ο Τρόκας μια σκάτη παλιά. Ωραία ο Καρατζάογλου. Φάουλ. Εδώ που κερδίζει ο Ντόκο και διαμαρτυρίες τώρα από τον Σενγκέργη στο φάουλ που υποδεικνύει ο Κουφός και είναι για την ΑΕΒΟΣΜΟ. Για να δούμε, το ξεκίνημα έδειξε τις προθέσεις των δύο ομάδων, από εκεί και πέρα να δούμε ποιος θα μπορέσει να διαχειριστεί και όπως είπα φυσικά να γίνει πιο ουσιαστικός. Χαλινόπουλος θα πάρει θέση, θα το εκτελέσει, θα κάνει απευθείας τη σέντρα. Θα απλώσει τα χέρια του, ο Ματζάρης θα τελειώσει τη φάση. Από δεξιά τώρα γρήγορα προσπαθεί να γεμίσει ο Παπαστεριανός, εκεί πήγε να βγάλει τώρα μπροστά τον Καργαλατζίδη, πλάγιο για τη θέρμη. Ασίμογλου θα πάρει θέση, πάει κοντά μάλλον. Είναι λογικό ότι κυριαρχεί και λίγο το άγχος. Τσιάτσιος θα πάρει θέση να εκτελέσει το πλάγιο. Τις άμεσες λύσεις προσπαθούν οι δύο ομάδες. Παπαβουλιάκης προσπάθησε να παίξει τον αδείο. Από δεξιά θέλει θέρμη τώρα που βγαίνει απειλητικά μπροστά. Θα γίνει σέντρα, προλαβαίνει, βάζει τα πόδια του εκεί. Διώχνει ο παίκτης εκεί της ΑΕΒΟΣ μου. Ο Τρόκας. Λάμι. Προσπαθεί να περάσει. Φάουλ. Σίγουρα λίγο τα νεύρα, λίγο η ένταση, λίγο η πίεση των παιχτών. Επηρεάζει με στιγμή αυτό το ξεκίνημα του πρώτου ημιχρόνου. Παρόλο που βλέπουμε γρήγορο ρυθμό με την μπάλα πάνω κάτω, αλλά όπως είπαμε, να λείπουν οι πολύ μεγάλες φάσεις στον αγώνα που θα διαμορφώσουν το τελικό αποτέλεσμα στον αγώνα κυπέλλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Παρακολουθείτε από τα Μάλγαρα με γηπεδούχα την ΑΕ Βόσμου να υποδέχεται το τραυματικό θέρμης στο πιο μεγάλο παιχνίδι του κυπέλλου. Όλα μένουν στο 0-0. Με δύο ομάδες να ανεβάζουν στροφές. Αλλαγή που έγινε γρήγορα από το Μαργαρίτη. Η μπάλα προσπαθεί να βγει. Άλλαξε την πορεία προηγουμένως ο παίκτης θέρμης. Με την κεφαλιά που έκανε ο Παπαστεριανός. Πλάγιο για την ΑΕ Βόσμου. Εκτελείται τώρα απευθείας. Λάμι προσπαθεί να παίξει τον αδείο. Ωραία προσποίηση και μπροστά η ΑΕ Βόσμου. Με τον Ξανθόπουλο εκεί να θέλει να περάσει συνεργασίες. Πάει να βάλει τα πόδια του. Διώχνει παίκτης θέρμης όσο μπορούν μακριά. Νέο κλέψιμο που έγινε, οι κόντες τώρα αλλάζει την πορεία και ευνοεί τώρα από την άλλη μεριά. Το σούτ απευθείας πολύ καλό στην κίνηση πάνω από τον Αχαλινόπουλο. Η μπάλα θα φύγει λίγο από το πρώτο δοκάρι out σε εστίαση εκεί του Ματζάρη. Βλέπετε ότι οι δυο ομάδες προσπαθούν στα πατήματά τους να βρουν τις φάσεις ουσιαστικά για να μπορέσουν στα τελειώματα εκεί να ολοκληρώσουν, για να μπορέσουν να φτάσουν σε ένα γκολ που θα δώσει δικαίωμα να αποκτήσει και μεγάλο κίνητο και ενδιαφέρον το παιχνίδι που εξακολουθεί να μένει στα ίσα η πρόκριση των δύο ομάδων στο 0-0. 14 λεπτά συμπληρώνουμε. Εδώ Φούσκας μπροστά από τον πεσμένο Ντόκου. Άφησε πλεονέκτημα εδώ. Η μπάλα στον ίδιο. Εδώ τον πιέζει ο Χαλινόπουλος. Κλέβει ωραία την μπάλα. Για να δούμε ωραία προσπάθεια από τον Καρατζάογλου. Πάλαξε την πορεία. Έβαλε τα πόδια του όμως προηγουμένως ο Βαμιάκης. Γύρισε. Βλέπετε με γρήγορες στροφές οι δύο ομάδες. Εδώ πάνε να γίνει να κλέψουμε. Εβός μου κλέβουμε το λάμι. Προθήθηκε από τον Ξανθόπουλο. Πάνε να παίξει τον αδείο. Ο Ξανθόπουλος πήγε στα βήματα. Αλλά έδιωξε τελευταία στιγμή εκεί ο Γεωργιάδης. Αντωνακόπουλος. Για δούμε τώρα. Προσπαθεί. Γίνεται η σέντρα. Η κεφαλιά. Η μπάλα ευνοεί τον Καρατζάογλου που θέλει να παίξει ωραία. Και βγαίνει τώρα από τα πλάγια ο Χαλινόπουλος που γίνεται κάτοχος. Θα γεμίσει τώρα. Θα κάνει μια σέντρα. Βλέπει την πορεία ο Ματζάρης. Την αφήνει να καταλήξει out. Βλέπετε προσπαθούν οι δύο ομάδες όπως είπα ξεκάθαρα με επιθετικό ποδόσφαιρο να γίνουν πιο ουσιαστικές τις τελικές ενέργειες για να μπορέσουν να φτάσουν σε ένα γκολ που θα δώσει κίνητρο στη συνέχεια στον αγώνα του κυπέλου. Η μπάλα γύρισε προηγουμένως εκεί από τον Γεωργιάδη και από τον Ματζάρη, ο οποίος γίνεται, πάνε να γίνει το λάθος. Ο Λάμπη πήγε να κλέψει την μπάλα. Βλέπετε λίγο και τα λάθη κυριαρχούν βέβαια στο παιχνίδι, αλλά ποιος θα αρπάξει τις ευκαιρίες. Εδώ τι έχουμε. Έχουμε κατοχή όπως δείχνει ότι Κόσογλου είναι για την ομάδα της ΑΕΒΟΣ μου. Για να δούμε. Ένα παιχνίδι στα ίσα με τις δύο ομάδες όπως είπαμε χαρακτηριστικά. Να προσπαθούν όπως είπαμε να φτάσουν ένα γρήγορο γκολ. Κλέψουμε ωραίο τώρα που γίνεται. Από μακριά το σουτ. Καλό! Παρά την πρόθεσή του, προφανώς να σουτάρει, να αλλάξει την μπάλα. Έκανε την κίνηση και ο Τρόκας. Η μπάλα κατέληξε στον Ματζάρη, ο οποίος εκτελεί το ελεύθερο. Η κεφαλιά στο χώρο του κέντρου. Από τον Μαργαρίτη. Νέα προσπάθεια ο ίδιος. Κερδίζει την κεφαλιά. Προσπαθούν οι παίκτες εδώ της θέρμης. Ένα γέμισμα. Εδώ υπάρχει φάουλ στον Περτσιούνι και κάρτα.
Εδώ διαμαρτυρίες ότι σήκωσε ψηλά το πόδι του. Προφανώς ήταν και κόκκινη εδώ. Υπάρχει, βλέπετε, ένταση του αγώνα. Είναι λογικό ότι και οι δύο ομάδες έχουν κοινό στόχο την πρόκριση, αλλά από εκεί και πέρα θα δούμε. Σας είπα ότι μας επιφυλάζει η συνέχεια καλύτερη, αφού όπως είπαμε προσπαθεί να ξεφύγουν από το άγχος οι δύο ομάδες και να φτάσουν στο τελικό στόχο που είναι νίκη. Νίκη πρόκριση. Σε ένα παιχνίδι που θα μπορούσα βέβαια να το χαρακτηρίσω ως τελικός, αφού βγήκε ένα από τα πιο δυνατά ζευγάρια τα προημιτελικά του κυπέλου. Οι δύο ομάδες βρέθηκαν αντίπαλοι, όπως είπαμε πρωταγωνιστούν στο πρωτάμα της Εύσης. Η ομάδα Τσέφος μου που βρίσκεται στην κορυφή, στο μεγάλο αυτό πρωτάμα της Μακεδονίας. Και από την άλλη η Θέρμη στέκεται ψηλά στη Γάμα Εθνική που έχει μια μεγάλη παρουσία. Από εκεί και πέρα όμως είναι ένα παιχνίδι πολύ διαφορετικό και αυτό είναι ποιος θα είναι πιο ξεκάθαρος, πιο αποτελεσματικός και πιο ουσιαστικός. Πάντως και η Εύσης μου έδειξε σίγουρα μεγάλο χαρακτήρα, ικανότητα μεγάλη και θέλει να κάνει το θράσος, την τόλμη στο σημερινό αντίπαλο. Από την άλλη και η Θέρμη, γνωρίζοντας τις ικανότητες του γηπεδούχου, προσπαθεί να μείνει μέσα στην πρόκριση. Εδώ τώρα έχουμε κατοχή για την Εύσης μου, προσπαθεί να ηρεμήσει εκεί τα πνεύματα, ο Τικόσογλου. Η μπάλα είναι... Υπάρχουν και τα μαρκαρίσματα εκεί, τα δυνατά μαρκαρίσματα των δύο ομάδων. Για να δούμε. Μπαλιά τώρα από την αριστερή πλευρά. Εδώ η κίνηση που έγινε δεν πέρασε. Τάγκου. Εκτελεί το πλάγιο. Ο Λάμι προσπάθησε, δεν προλάβε. Πάει να βάλει το σώμα του εκεί, προσπαθεί ο Σίμογλου. Πλάγιο και λάθος συνεννόηση των παικτών της Θέρμης. Κατοχή για την Εύσης μου. Εκτελείται γρήγορα. Ένα γύρισμα τώρα που γίνεται. Πάει με κεφαλιά, εντυπωσιακά ο Καρατζάογλου. Προσπάθησε να ακολουθήσει κάποιος, δεν μπόρεσε. Γκαργαλατζίδης προσπαθεί να βγει. Πλάγιο παραχωρεί η ΑΕ με την κατοχή για τη Θέρμη. Τσιάτσιος. Εδώ προσπαθεί να ανοίξει χώρο. Γεωργιάδης, μάλλον άφησε για τον Ματζάρη. Γεωργιάδης. Εδώ θα γίνει μια παλιά τώρα δεξιά. Η μπάλα πέρασε. Να πω βέβαια σε ένα άλλο παιχνίδι του κυπέλλου από τα τέσσερα βέβαια και αργότερα θα έχετε ενημέρωση λεπτό προ λεπτό. Τα ΕΚ Δέλτα προηγούνται της Δόξα Σύρου με 1-0 από τις 8 ομάδες που μείνανε για να δούμε τις 4 που όπως είπαμε θα βαδίσουν προς το τελικό. Έτσι λοιπόν η ΕΚ Δέλτα Δόξα Σύρου 1-0 με τα υπόλοιπα να μένουν στο 0-0 και φυσικά το παιχνίδι που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον και έχει στρέψει τα βλέμματα τη αθλητική κοινή γνώμη του ποδοσφαίρου. Σίγουρα βρίσκεται εδώ στα Μάλγαρα ανάμεσα σε ένα ζευγάρι από τα πιο μεγάλα που έβγαλε κλήρωση των προημιτελικών. Εύσης μου Θέρμη. Όλα για όλα, με καθαρές σκέψεις και καθαρό μυαλό, φτάνοντας στο στόχο που είναι η νίκη πρόκριση. Εδώ κλέψουμε ωραίο από τον Καρατζάογλου, αλλά δεν πρόλαβε ο Τόγκου. Για να δούμε τώρα. Παίζει ωραία τον αδειό. Καρατζάογλου βγαίνει τώρα από τα πλάγια. Βάζει τα πόδια του, προσπαθεί να το σταματήσει. Ντόκου, η σέντρα με το σώμα του εδώ κάνει την κίνηση, αλλά. Εδώ βλέπετε λίγο υπάρχει μια μηχανία, κάποια λάθη που προσπαθώ προφανώς να αρπάξουν τις ευκαιρίες οι δύο ομάδες αλλά και να τα αποφύγουν. Για να δούμε. Η Εύσης μου πάντως παρουσιάζεται πολύ δυνατή σήμερα και δείχνει ότι κοιτάει στα μάτια του Αθηναϊκού Θέρμης παρόλο που είναι μια κατηγορία, θυμίζω, πιο πάνω από αυτόνα. Από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα μπορέσει και η ομάδα του Εμιλιάνου Χαριλά που αντιμετωπίζει σίγουρα ένα πολύ μεγάλο αντίπαλο να διεκδικήσει και αυτό στην πρόκριση. Γρήγορα αλλάγει της μπάλας τώρα από την αριστερή πλευρά για την Εύσης μου. Για να δούμε. Συνεχίζουν οι δύο ομάδες προσπαθώντας, όπως είπαμε, να δώσουν δικαίωμα να αποκτήσει κίνητρο το παιχνίδι. Η μπάλα γυρνάει τώρα πίσω, ελέγχεται από τον Τρόκα, ο οποίος γίνεται κάτοχος της μπάλας. Μαργαρίτης με την μπάλα στα πόδια του. Θέλει να γεμίσει. Βγάζει μια ωραία σκαυτή παλιά. Ο Λάμι με την κίνηση, με το στήθος έκανε ωραία προσπάθεια. Πάει να παίξει τον αδείο. Για να δούμε τώρα. Αντεπίδες τώρα που βγαίνει δεξιά τώρα ο Ξανθόπουλος. Πάει να περάσει ωραία και βγάζει τώρα μπροστά Ντόκου. Για να δούμε, σουτάρι. Καλό το σουτ του Ντόκου, παρά λίγο πάνω από τα δοκάρια θα καταλήξει out. Εδώ ο νεαρός επιθετικός παίκτης της ομάδας της Εύσης μου βρέθηκε κάτοχος, έκανε το σούτ την μπάλα εκατοστά από την αιστεία του Ματζάρη, θα καταλήξει out. Είναι ξεκάθαρο ότι και οι δύο ομάδες προσπαθούν, όπως είπαμε, μέσα από τις ευκαιρίες να φτάσουν σε ένα γκολ. Συμπληρώνουμε το πρώτο 20 λεπτό. Για να δούμε. Μεγάλη αγωνία για το μεγάλο νικητή σε ένα παιχνίδι που είναι ανοιχτή η πρόκριση και από τις δύο ομάδες. Μια κεφαλιά τώρα που κατεβάζει την μπάλα ο Τρόγκας. Καρατζάογλου γύρισε την μπάλα. Ο Αχαλινόπουλος έκανε βαθιά παλιά. Προσπαθεί να σηκωθεί. Βάζει το σώμα του. Για να δούμε. Ο Αντωνακόπουλος προσπαθεί με το Λάμι τώρα που γίνεται κάτοχος. Σουτάρι. Αλλά δεν είχε κάποιον να ακολουθήσει. Πήγε να κάνει κομπίνα εκεί με τον Ξανθόπουλο.
Παπαστεριανός. Αφήνει την μπάλα πίσω. Ματζάρης. Γεωργιάδης. Ο Φούσκας έσπρωξε την μπάλα, αλλά τον κάλυψε ο Αχαλινόπουλος και ο Τρόκας τώρα γίνεται κάτοχος. Καρατζάουγλου. Αχαλινόπουλος. Βλέπετε συνεργασίες των παιχνών του Αεβόσμου, πόσο σημαντικές και πόσο σίγουρα στέκεται πολύ καλά στο παιχνίδι. Εδώ έκανε ωραία κίνηση ο Αχαλινόπουλος. Offside. Εύωσμο που στο πρωτάθλημα θα θυμάστε έρχεται και από αυτή την εντυπωσιακή νίκη με την ομάδα του Ελευθεριακού στο 0-4 και σίγουρα συνεχίζει να καλπάζει χωρίς φρένα η ομάδα του Γιώργου Τσουκαλίδη. Δείχνει ακάθεκτη να διεκδικεί την άνοδό της για ακόμη μια χρονιά προς την γάμα εθνική κατηγορία. Αλλά σίγουρα έχει στο μυαλό της και το δεύτερο στόχο που είναι βέβαια να βρεθεί σε ένα μεγάλο τελικό του κυπέλου. Σαφώς βέβαια αντίπαλος, ένας μεγάλο όνομα όπως είναι η Θέρμη. Θα δούμε αν θα μπορέσει να περάσει τις προσδοκίες με τους φιλοξενούμενους από τη μια να είναι προσεκτικοί αλλά και επιθετικά να προσπαθούν, όπως είπαμε, να τελειώσουν μπροστά τις φάσεις πιο γρήγορα. Οπότε βλέπουμε ένα παιχνίδι γρήγορο, αλλά χωρίς όμως να λείπει, όπως είπαμε, η τελική ενέργεια που θα δώσει το δικαίωμα να μπορέσουν να φτάσουν ένα γκολ. Όλα μένουν στο 0-0 παρά το γρήγορο παιχνίδι που παίζεται και από τις δύο ομάδες. Με κεφαλιά τώρα που έσπρωξε την μπάλα προηγουμένως ο Αναστασιάδης. Εδώ η μπάλα παίζεται από όλους, αλλά κερδίζουν υπέρ της Θέρμης. Ο Φούσκας προσπάθησε, αλλά πιο γρήγορος και πιο έξυπνος ο Αχαλινόπουλος έκλεψε την μπάλα. Μόνος του, για να δούμε. Πάει κοντά του. Ντόκου με την μπάλα. Αφήνει πίσω τώρα στον Καρατζάογλου. Θα κάνει τώρα βαθιά παλιά, αλλά είναι κανένας εκεί. Καλύπτουνε και με τον Γεωργιάδη. Ο Ματζάρης ήρεμα θα μαζέψει την μπάλα. Για τον Ζωμαϊκό. Εκτελεί απευθείας το ελευθερό. Η κεφαλιά που έγινε από τον Περτσιούνι. Γύρισε πίσω ο Κουρέλας. Εδώ προσπαθεί τώρα η Θέρμη να βγει μπροστά. Εδώ κλέβει ωραία έξυπνο ο Ξανθόπουλος μπροστά από τον αντίπαλό του. Ο Λάμι τώρα που πέρασε την μπάλα από την άλλη μεριά. Θέλει και ο Ντονακόπουλος. Πλάγιο. Πάντως θα μπορούσα να πω ότι σε αυτά τα 23 λεπτά βλέπουμε ότι οι δύο ομάδες πιέζουν. Προσπαθούν βέβαια να βρουν τον τρόπο, όπως είπα, στα τελειώματα εκεί να τελειώσουν τις φάσεις. Πάντως σίγουρα η Εύος μου κάνει μια πολύ μεγάλη παρουσία, δείχνει ότι είναι γρήγορη μπροστά επιθετική, αλλά προσπαθεί αυτό που είπα, αυτό που λείπει από την ομάδα του Γιώργου Τσουκαλίδη, να τελειώσει τις φάσεις για να μπορέσει να φτάσει σε ένα γκολ. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τη Θέρμη, που προσπαθεί να ανεβάσει στροφές και φυσικά να μπορέσει να ξεπεράσει το σημερινό αντίπαλο, που σίγουρα είναι ανταγωνιστικός και αποφασιστικός σε ένα παιχνίδι που, όπως είπαμε εδώ, δεν χωράει η λογική. Η κατηγορία εδώ ζητάνε ένα χέρι, αφήνει τη συνέχεια με την μπάλα. Έρχεται σε μια σύγκρουση εκεί, αλλά χρεώνεται με φάουλ. Εδώ ο Αχαλινόπουλος διαμαρτύρεται εδώ για το φάουλ που έδειξε στο Δρομαϊκό. Το γκολ είναι αυτό που ουσιαστικά θα δώσει περισσότερο κίνητρο και θα αποβάλει και το άγχος που προσπαθούν οι δυο ομάδες, όπως είπαμε, να αρπάξουν από τα μαλλιά σε ευκαιρίες που δημιουργούν, αν και λείπουν οι μεγάλες φάσεις. Βλέπουμε την μπάλα πάνω κάτω, όμως επαναλαμβάνω για ακόμη μια φορά, λείπουν τα τελειώματα. Ουσιαστικά αυτά που θα δώσει δικαίωμα να αποκτήσει δικαίωμα το παιχνίδι ενδιαφέρον. Όλα μένουν στο 0-0 στο κύπελο. Θυμίζω η ΕΚ Δέλτα Δόξα Σύρου 1-0. Με το παιχνίδι βέβαια να μαγνητίζει εδώ στα Μάλγαρα το ενδιαφέρον που ακούτε. Ενώ σας ενημερώνω ταυτόχρονα για να δούμε τις τέσσερις ομάδες που θα συνεχίσουν αυτό το όνειρο του κυπέλου προς το τελικό. Αλλά σίγουρα τα βλέμματα είναι στραμμένα εδώ στα Μάλγαρα σε ένα παιχνίδι βέβαια χαρακτηριστικά πάρα πολύ μεγάλο. Και η συνέχεια αναμένεται να είναι ακόμα πιο αποφασιστική για τις δύο πλευρές. Κουρέλας προσπάθησε. Βλέπετε πώς τρέχουν οι παίκτες Εβόσμου και αυτό είναι χαρακτηριστικό τα αγώνα, αλλά και από την άλλη και η Θέρμη. Σεργέρης. Η μπάλα πίσω. Ματζάρης διώχνει. Ένα τακουνάκι τώρα που έγινε από δεξιά. Προσπαθεί τώρα να βγει. Τσιάτσιος με την μπάλα. Καθυστερεί. Γύρισε την μπάλα πίσω. Παπαστεριανός. Θέλει να γεμίσει. Ψάχνει. Προωθεί την μπάλα εκεί σε ένα χώρο που πήγε να παίξει, αλλά πετάχθηκε ο παίκτης της ΑΕΒΟΣ με ίδιο ξεγύρισε πίσω στο Ματζάρι. Ματζάρις εκτελεί αυτό το ελεύθερο, η κεφαλιά από τον Τρόκα, η μπάλα γύρισε πίσω, καλύπτει Σεν Γκέργη με την μπάλα στα πόδια του, πίσω στο Ματζάρι. Δίπλα του ο Γεωργιάδης. Γεωργιάδης ανοίγει χώρο. Κάνει την κίνηση. Προσπαθεί να περάσει. Θα γίνει η παράλληλη σέντρα. Πετάγεται ο Τρόκας. Παίζει με τον Αχαλινόπουλο ωραία τον αδειό. Τρόκας.
να βγάλει μπαλιά. Αλλά εκεί είναι και πάλι ο Πεστέρμης, ο Σενγκέργη, ο οποίος προθεί τον Φούσκα. Πήγε να βγει μπροστά στις κόντρες ο Βαβλιάκης, αλλά παραχωρήθηκε το πλάγιο. Πάντως δύναμη υπάρχει και από δύο ομάδες και χαρακτηριστικό είναι ότι βλέπουμε ότι υπάρχει κίνητρο για την πρόκριση. Για με αυτό το πλάγιο. Εκτελέστηκε γρήγορα. Η μπάλα γύρισε τώρα από τον Κουρέλα. Μπροστά η Θέρμη τώρα από τη δεξιά πλευρά. Εδώ προσπαθεί να γίνει το στουγιάνδομα. Βαβλιάκης προσπάθησε, πετάχτηκε εκεί εντυπωσιακά. Πέσα ευός μου. Ο Αργυρόπουλος βγαίνει από την αιστεία του. Ενώ στην ενέργεια που έκανε ο Τρόγκας. Κατοχή τώρα με τον πορτιέρο εδώ της Αεβόσμου. Αργυρόπουλος τώρα με την μπάλα, ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια σε αυτό το ελεύθερο. Συμπληρώνουμε το 27ο λεπτό της συνάντησης. Ακούτε το ποσφαιρικό αγώνα κυπέλλου των προημιτελικών της Ένωσης Μακεδονίας. Αεβόσμου Θεραπευκός Θέρμης 0-0. Παιχνίδι πραγματικά για γερά νεύρα. Αλλά όπως είπαμε να μένουν ανοιχτή η πρόκριση. Και παρά το κίνητρο των δύο ομάδων που έχουν στο παιχνίδι. Έχουμε ένα φάουλ τώρα για την Αεβόσμου. Καρατζάογλου θα πάρει θέση. Θα κάνει τη σέντρα. Η κεφαλιά από κοντά. Προλαβαίνει όμως εκεί ο Ματζάρης στην έξοδό του, μαζεύει την μπάλα. Γρήγορη τώρα κατοχή από εκεί, από την άλλη πλευρά για τη Θέρμη. Θα γίνει τώρα μια σέντρα. Προσπαθεί να τρέξει μπροστά, αλλά ο Ασίμογλου δεν προλάβει. Ο Αργυρόπουλος βγήκε με την κάλυψη που είχε από τον Μαργαρίτη. Γρήγορα στον Τρόκα. Δίπλα του ένα Χαλινόπουλος. Μαργαρίτης. Προσπαθεί να γεμίσει για την Αεβόσμου. Τάγκου. Οι μπαλακοί καλύπτουν οι παίκτες Θέρμης. Παπαστεριανός. Κλέβει ο Καρατζάογλου. Η κίνηση που γίνεται από τον Τάγκου. Και πάλι ο ίδιος. Θα γεμίσει. Πάει ο Λάμι. Βάζει τα πόδια του. Δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα στα πόδια του. Γεωργιάδης για Θέρμη. Πήγε να γίνει το λάθος. Εδώ ζητάνε χέρι. Διαμαρτυρίες σε αυτή τη φάση. Με τον Ξανθόπουλο εκεί να διαμαρτύρεται ότι η μπάλα βρήκε τον παίχτη της Θέρμης στο χέρι. Βλέπετε και η ένταση συνεχίζεται. Γρήγορα ο Βαβλιάκης τώρα προσπαθεί να ανοίξει από δεξιά. Πάνε να γίνει σέντρα. Η μπάλα τελικά είναι πλάγιο για την ομάδα της Θέρμης. Ανταγωνιστικό ναι μεν το παιχνίδι, αλλά αυτό που σας είπα, λείπει η ουσία, η τελική ενέργεια που θα δούμε στη συνέχεια. Αυτό που προσπαθούν οι δύο ομάδες να ψάξουν να βρουν μέσα από το παιχνίδι τους, ώστε να φτάσουν στον γκολ και φυσικά να αποκτήσει κίνητρο το παιχνίδι. Συμπληρώνουμε σχεδόν 30 λεπτά σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Αεβόσμου και Θέρμη στο 0-0. Με την πρόκληση να μένει, όπως είπαμε, ανοιχτό το αποτέλεσμα των δύο ομάδων. Πλάγιο επεκτελείται γρήγορα. Δύο
Σπαθιά παλιά τώρα που γίνεται. Η κεφαλιά τώρα από τον Σενγκέρκη. Φάουλ για την Θέρμη. Για να δούμε, δύο ομάδες όπως είπαμε συνεχίζουν την προσπάθειά τους. Γρήγορη κατοχή από τον Αναστασιάδη, πρώτος σε την μπάλα, ο Σενγκέρκη με την μπάλα στα πόδια του, γυρνάει πίσω. Γεωργιάδης από την άλλη μεριά, Παπαστεριανός. Ανοίγει χώρο Τσιάτσιος, Παπαστεριανός για τον Γεωργιάδη. Θα γίνει τώρα μια βαθιά παλιά. Προσπαθεί εδώ να κατεβάσει την μπάλα ο Σενγκέρκη, να κάνει πρόθεση της μπάλας και από κόντρες δεν πέρασε σε κάποιον. Και σε πιο γρήγορα τη μονομαχία ο Τρόκας. Άλλαξε γρήγορα από τον Περτσιούνι. Κατοχή από τον Τάγκου. Μπροστά προσπαθεί Εύος μου τώρα να κάνει κάποια σέντα. Για να δούμε. Βρίσκει χώρο. Ψάχνει εκεί τον Καρατζάογλου. Δεν μπόρεσε. Λάθος εδώ. Αντεπίθεση τώρα για τη Θέρμη. Για να δούμε. Θέλει να κάνει το σούτο ο Φούσκας. Δοκιμάζει το σούτο και η μπάλα φεύγει επικίνδυνα. Εδώ ο Στράτος Φούσκας θα χάσει τεράστια ευκαιρία προφανώς να βάλει μπροστά τη Θέρμη που έκανε το σούτο από μακριά. Η μπάλα πήρε περίεργη τροχιά και κατέληξε out από την αιστεία του Αργυρόπουλου. Εδώ φιλοξενούμενοι που πήγαν να πλήσουν. Στο 32ο λεπτό. Κατοχή τώρα από τον Τρόκα. Μπαλιά τώρα μπροστά. Η κίνηση, οι κόντρες, αλλά ο Τάγκου αφήνει, ο Μαργαρίτης γεμίζει. Ο Ξανδόπουλος κάνει την κίνηση αλλά γυρίσει μπάλα προς τα πίσω. Έρχεται τώρα ο Ασημόγλου. Λάμι από παλιά που δέχτηκε από τον Καρατζάογλου. Τάγκου, για να δούμε. Προσπαθούν να βγουν μπροστά εκεί πέρα τώρα. Περνάει ωραία στην προσπίση. Για να δούμε αυτή την αντεπίθεση. Επιμένει μόνο στο, αλλά δεν είχε κάποιον να ακολουθήσει. Ξανά η επιστροφή της μπάλας στα πόδια τώρα από τον Αντωνακόπουλο. Για να δούμε τώρα. Ο Ξανθόπουλος αφήνει για τον Καρατζάογλου. Βλέπει δεξιά. Πρόθεση στον Αχαλινόπουλο. Για να δούμε. Αχαλινόπουλος τώρα. Κάνει την κίνηση για τον Ντόκου. Ντόκου, για να δούμε. Θέλει να ξεφύγει. Πιέζεται από τον αντίπαλό του. Επιμένει. Ντόκου, γρήγορος. Μπαίνει απειλητικά. Ντόκου, θέλει να τελειώσει. Και εδώ. Εδώ τι έχει δείξει. Διαμαρτυρίες για πέναλτι εδώ. Απ' την Εύος μου, τελικά. Κόρνερ. Εδώ διαμαρτυρίες για πέναλτι, αλλά ο Τικόζογλου έχει αντίθετη γνώμη. Δείχνει κόρνερ. Σε αυτή την πολύ καλή ενέργεια που έκανε στην επέλασή του ο Ντόκου. Αντιδράσεις από τους ανθρώπους της Εύος μου και κόρνε τώρα για τον Αχαλινόπουλο. Για να δούμε, ανεβαίνει η αγωνία στο 34ο λεπτό. Αχαλινόπουλο στο κόρνερ, για να δούμε. Θα γίνει σέντρα ψηλά. Η μπάλα πέρασε από όλους, μέσα στην καρδιά της Θέρμης. Προσπαθεί να τη βγάλει την μπάλα έξω όσο μπορεί. Εκεί κάποιος αμυντικός. Έρχεται με το σώμα του, καλύπτει ωραίο ο Καρατζάογλου. Κερδίζει την μπάλα. Οι κόντρες πέφτει. Μάλλον ο Ματζάρης έκανε γρήγορη έξοδο. Μάζευε την μπάλα για αποφάγητο στο κόρνερ. Εκτελείται το ελευθερό. Λάθος όμως από τις βιαστικές κινήσεις που γίνεται. Σας είπα μέσα από τα λάθη προσπαθούν δυο μας να αρπάξουν τις ευκαιρίες. Ένα στο τώρα απευθείας, αλλά καλύπτουν οι αμυντικοί εδώ της Εύος μου. Έρχεται ο Χαλινόπουλος πιο γρήγορος. Πάει να πιέσει και ο παίκτης εδώ της Θέρμης. Θα κάνει ένα σουτ. Θα προλάβει όμως τελικά ο Καρατζάογλου σε πολύ μεγάλη μέρα σήμερα. Με τον προθυμένο Ντόκου τώρα με την μπάλα, φάουλ στο σπρώξιμο. Όπως δείχνει ο κουφός είναι για την ΑΕ. Από ό,τι ικανοποίησε, αλλά από εκεί και πέρα να δούμε. Όλα μένουν στο 0-0. Ενώ το άλλο παιχνίδι, θυμίζω, η ΕΚ Δέλτα, δόξα Σύρου, 2-0. Συνέχεια λεπτό προ λεπτό από τα παιχνίδια του κυπέλου. Ενώ να πω το ένα παιχνίδι αναβλήθηκε λόγω χιονόπτωσης και είναι αυτό της Αυγής με την επανομή. Το οποίο θα γίνει άλλη μέρα. Αναβλήθηκε, θα γίνει άλλη μέρα, διότι το γήπεδο της Αυγής είναι σκεπασμένο τα γιόνια. Έγκυρη ενημέρωση από την Ένωση, ναι, θα γίνει την επόμενη Τετάρτη. Γίνονται τα τρία παιχνίδια, όχι τα τέσσερα. Επαναλαμβάνω, έτσι, για ενημέρωση. Διότι τα χιόνια όπως έπεσαν εκτός Θεσσαλονίκης, στα περίχωρα και ειδικά στα χωριά, ανάγκασε την Ένωση να προστατεύσει την ακυρεότητα των παιχτών. Η μπάλα τώρα δεξιά, με τον Αχαλινόπουλο αποδέχτη. Τα βλέμματα στραμμένα εδώ στα Μάλγαρα σε ένα παιχνίδι. Γκραν Κινιόλ στο πρώτο ημίχρονο παρά τη επιμονή των δύο ομάδων σε ένα γκολ. Όλα μένουν χωρίς οι δύο ομάδες να έχουν φτάσει σε κάποιο γκολ. Εδώ υπάρχει offside όμως, που γίνεται. Άρη, σκεπασμένο στα χιόνια.
Χαρακτηριστικό ότι και οι δύο ομάδες στα ίσα έδειξαν καλά στοιχεία και ικανότητες μεγάλες, αλλά να δούμε ποιος θα μπορέσει να φτάσει σε ένα γκολ. Γεωργιάδης, ήρεμα, η μπαλά στα πόδια του, κανένα σούτ εκεί, ο Καρατζάκου κλέβει, πάει να μπει ο Ντόκου, δεν πρόλαβε. Μαργαρίτης με το κεφάλι μπροστά, σπρώχνει την μπάλα, νέα κεφαλιά τον Πέτη Θέρμης. Πάει να βγει τώρα μπροστά, κάνει την κίνηση ο Γκαργαλαζίδης. Προσπάθησε να το κατεβάσει την μπάλα, ο Ασίμογλου, πλάγιο για την ΑΕ. Πάντως με τις κινήσεις και την εικόνα που βλέπουμε είναι ξεκάθαρο ότι και οι δύο ομάδες κάνουν μεγάλη προσπάθεια να φτάσουν στην πρόκριση του κυπέλου και αυτό θα το δούμε βέβαια στη συνέχεια του αγώνα. Εδώ διεκδικείται ανάμεσα στους δύο παίκτες, έχουμε πλάγιο που είναι... Σενγκέρκη, στο πλάγιο, ψάχνει εκεί αλλαγές. Πετάχτηκε και γύρισε την μπάλα ο Γκαργαλατζίδης, αλλά υπάρχει φάουλ που χρεώνεται πάνω στον παίκτη της ΑΕΒΟΣ μου, τον Αχαλινόπουλο. Ξακολουθεί να μένει το παιχνίδι χωρίς γκολ εδώ στα Μάλγαρα. Στον αγώνα κυπέλου που συγκεντρώνει βέβαια τα βλέμματα της κοινής γνώμης του ποδοσφαίρου σε ένα παιχνίδι βέβαια δυναμικότητας, αλλά λείπει τον γκολ αυτό που θα δώσει κίνητρο και τον πρώτο λόγο στις δύο ομάδες. Εδώ μονομαχία ανάμεσα στους δύο παίκτες. Προσπαθεί ο Ντόκου να τα βάλει με όλους. Παίρνει έξυπνα το πλάγιο από τον Σενγκέρκη. Αχαλινόπουλο στο πλάγιο. Αχαλινόπουλο τώρα για να δούμε. Θα πάρει θέση. Ψάχνει εκεί να περάσει την μπάλα. Πάει κοντά του ο Λάμι. Προσπαθεί να περάσει, επιμένει μόνος του, αφήνει. Αχαλινόπουλος θα κάνει το σότ, αλλά βλέπετε πολλές φορές το μυαλό και η πίεση των παιχτών επηρεάζει λίγο την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου. Παρόλο που βλέπουμε γρήγορες μπαλιές, αλλά όπως σας είπα, λείπει η τελική ενέργεια. Και αυτό θα το δούμε στη συνέχεια, αφού και οι δύο ομάδες δηλώνουν παρόν για μια θέση στα ημιτελικά του κυπέλου. Και είναι ξεκάθαρο ότι θα δούμε παιχνίδι με αγωνία μέχρι το τελευταίο λεπτό για τον μεγάλο νικητή. Η μπάλα τώρα μπροστά για την ομάδα της Θέρμης που προσπαθεί να βγει. Φούσκας. Ο κύριος παίκτης προσπάθησε να αλλάξει την μπάλα, δεν μπόρεσε. Επιστροφή τώρα. Νέα παλιά τώρα με προορισμό τον Ασίμογλου. Κόβουν εδώ και έρχεται ο Ντόκου. Θέλει να περάσει μόνος του. Τον κλέβει την μπάλα όμως ο Ασίμογλου. Πάει κοντά του ο Βαβλιάκης. Η κίνηση που γίνεται. Κλέσουμε τώρα για την έφοση μου, βγαίνει μπροστά. Για να δούμε Ντόκου. Μόνος του. Θέλει να περάσει τρεις παίκτες, πήγε να αλλάξει, αλλά ο Λάμι ήταν από την άλλη μεριά. Δεν προλάβει, γύρισε την μπάλα. Δεν βλέπετε, είναι αυτό που σας λέω. Μέσα από τα λάθη προσπαθούν να αρπάξουν τις ευκαιρίες οι δύο ομάδες, αλλά λείπει αυτό ουσιαστικά τουλάχιστον μέχρι στιγμής στα 39 λεπτά με το 0-0 να εξακολουθεί να μένει στη συνάντηση. Παιχνίδι που έχει ευκαιρία, παρακολουθήστε από τα Μάλγαρα και σα το περιγράφει ο δημοσιογράφος Σωτήρης Γαραζανίδης σε έναν αγώνα που όπως είπαμε δείχνει ξεκάθαρα την αποφασιστικότητα των δύο ομάδων και την δυναμικότητα που πιέζουν παρά τα όσα λάθη που έχουν γίνει σε αυτό το πρώτο μίχνο. Φάουλ για τον Μαργαρίτη. Γεμίζει. Κεφαλιά. Η μπάλα πέρασε από όλους. Μπροστά. Για να δούμε. Αχαλινόπουλος. Έρχεται τώρα. Λάμι. Γύρισε την μπάλα. Αχαλινόπουλος. Η μπάλα από τα πόδια τώρα από τον Περτσιούνι. Προσπαθεί να βγει, κάνει την κίνηση. Καρατζάογλου επιμένει, αλλά εκεί δεν είχε κάποιον να τον ακολουθήσει. Ένα σούτ που έγινε από τον Φούσκα προηγουμένως. Πάει να παίξει μπροστά ο Γκαργαλατζίδης. Κερδίζει το πλάγιο, το εκτελεί γρήγορα. Αλλάζει την μπάλα εκεί με τον Μπαβλιάκη. Θα κάνει και τη σέντρα. Κεφαλιά που πετάχτηκε την άλλη μεριά. Άλλαξε την πορεία. Ο Τάγκου μπροστά η ΑΕΒΟΣ μου, για να δούμε. Βγαίνει τώρα γρήγορα, προσπαθεί να παίξει εδώ τον αδείο. Πιέζει ο Τσιάτσιος. Θέλει να περάσει. Κλείνεται, τελικά γυρνάει πίσω. Έρχεται ο Παπαστεριανός. Θα γίνει ένα σουτ από τα πόδια τώρα από τον Κουρέλα. Η μπάλα φτάνει εκεί που συνεργάζεται τώρα και προσπαθεί ο Βαβλιάκης. Καρατζάογλου με την μπάλα. Γεμίζει, βγάζει μπάλα από την άλλη μεριά. Τρέχει, θα προλάβει και βγαίνει τώρα ο Χαλινόπουλος. Κοντά του, για να δούμε, ο Περτσιούνης. Πιο πίσω, ο Τρόκας για τον Καρατζάογλου. Τάγκου,
πάει να παίξει μπροστά, πιέζεται ο αντίπαλός του και ο Τσιάτιος εκεί προσπαθεί να διώξει, παίρνει το πλάγιο. Μπήκαμε στα τελευταία λεπτά, να δούμε αν θα αλλάξει κάτι σε αυτό το 0-0. Ένα πρώτο ημίχρονο, όπως είπαμε, αμήχανο, αλλά και σίγουρα ανταγωνιστικό, παρά το ότι βλέπουμε ένα γρήγορο ρυθμό με την αστοχία και το άγχος σίγουρα να επηρεάζει την εικόνα των δύο ομάδων που θέλουν, όπως είπαμε, να σκοράρουν, παρότι ότι το παιχνίδι παίζεται πάνω κάτω. Από εκεί και πέρα δούμε ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής σε ένα παιχνίδι που θεωρητικά από τα μεγάλα που έβγαλε κλήρωση τον προημιτελικό του κυπέλου. Διεξάγεται εδώ στα Μάλγαρα και σαφώς συγκεντρώνει τα βλέμματα του ποδοσφαίρου. ΑΕ Βόσμου εναντίον, θυμίζω, Θέρμης 0-0. Κατοχή για τώρα την ΑΕ Βόσμου. Μπαλιά που έκανε ο Περσιούνης. Το σούτ από κόντρες. Προσπαθεί να βγει. Βγαίνει τώρα μπροστά. Γεμίζει τώρα σε μια μπαλιά ο Καρατζάουγλου. Προσπάθησε εδώ να βγει. Φάουλ. Για να αυτό το φάλ που κερδίσει. Θα γίνει σέντρα απευθείας, η μπάλα από κοντά τελικά από την εξωτερική μεριά προσπάθησε εκεί να βάλει τα πόδια του. Όπως κινήθηκε εκεί ο Τρόκας. Ματζάρης. Ετοιμάστε να δώσει συνέχεια. Λίγο πριν το φινάλε το πρώτο ημιχρόνο. Για να δούμε αν θα μείνει το 0-0 και μαζί ανοιχτή η πρόκληση των δύο ομάδων σε ένα παιχνίδι με πλούσιο ρυθμό. Η μπάλα πίσω για τη Θερμή που προσπαθεί τώρα να περάσει, αλλά ο Καρατζάουγλου έβαλε τα πόδια του. Θέλει να κλέψει την μπάλα που επιμένει. Γύρισε πίσω. Αχαλινόπλος έκανε την κίνηση, αλλά. Πλάγιο που εκτελέσει και από τον Σενγκέργη. Γεωργιάδης. Παπαστεριανός. Πάνε να πιέσει ο Λάμι. Γυρνάει την μπάλα στο Γεωργιάδη. Άφησε τελικά πίσω για τον Ματζάρη. Θα κάνει το σουτ. Καρατζάουγλου με την μπάλα. Προσπαθεί να κλέψει την μπάλα ο Ξανθόπουλος. Βγαίνει τώρα και κάνει την κίνηση ο Αχαλινόπουλος. Καρατζάουγλου. Πλάγιο. Εκτελέστηκε γρήγορα από τον Σενγκέρκη. Η μπαλά είναι για τον Αργυρόπουλο και για την ΑΕ Βόσμου που θα δώσει συνέχεια προφανώς ο Τρόκας. Ακόμα 30 δευτερόλεπτα για να συμπληρώσουμε το πρώτο ημίχρονο. Για να δούμε. Συνεχίζεται με αμύωτο ενδιαφέρον το παιχνίδι κυπέλου. Χωρίς γκολ εδώ στα Μάλγαρα, ΑΕ Βόσμου Θέρμη σε ένα παιχνίδι για μια θέση στα ημιτελικά. Εδώ ένα χέρι, αλλά το χέρι είναι υπέρ της Θέρμης όπως δείχνει ο Τικόζογλου. Στο σπρώξουμε εκεί. Είδαμε στο πρώτο ημίχρονο τις δοκιμασίες των δύο ομάδων και την προσπάθεια που κάνανε. Παίχτηκε γρήγορο ποδόσφαιρο, αλλά όπως είπαμε, λείπει το γκολ που θα δώσει δικαίωμα να πάρει τον πρώτο λόγο μια από τις δύο ομάδες. Ένα σπιχτό αλλά δυνατό παιχνίδι πέρα από τα λάθη που συνεχίζονται με μεγάλο ενδιαφέρον. Ματζάρης τώρα θα πάρει θέση να δώσει συνέχεια. Θα κάνει αυτή τη βαθιά παλιά. Πετάγεται ο Καρατζάουγλου, δεν είχε κάποιον να ακολουθήσει. Πρόθεση τώρα στον Βοβλιάκη, ο οποίος βγάζει παλιά, βγαίνει από τα πλάγια, Σίμογλου. Θέλει να κάνει σέντρα, θέλει να μπει. Κόρνερ που παραχωρείται από τον Αχαλινόπουλο. Μπήκαμε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Όλα μένουν στο 0-0. Σε ένα παιχνίδι πραγματικά πολύ δυνατό. Ένα από τα πιο δυνατά ζευγάρια. Δηλώνουν παρόν οι δύο ομάδες για μια θέση στα ημιτελικά. Εκτελείται το κόρνερ. Η κεφαλιά στο πρώτο, δεύτερο δοκαριόχνη. Και αυτή τη στιγμή πριν συνεχιστεί η φάση,
Ο Κώστας Τικόζογλος φυρίζει τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου που βρίσκει η ΑΕΚ Βόσμου και Θερμαϊκό Θέρμης ισόπαλος 0-0 μετά από ένα γεμάτο πρώτο ημίχρονο. Αλλά αυτό που έλειπε ουσιαστικά από τις δύο ομάδες ήταν, όπως είπαμε, η τελική ενέργεια για τον γκολ. Κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, θα πάμε σε μια σύντομη διακοπή από τα Μάλγαρα και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο ημίχρονο που μας επιβλάζει ιδιαίτερες συγκινήσεις για να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα πιέσει περισσότερο για να φτάσει στη μεγάλη πρόκριση του κυπέλλου και σε μια θέση προς τα ημιτελικά. Δύο. Πάμε. Επιστρέφουμε και πάλι, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, για το δεύτερο ημίχρονο από τον αγώνα κυπέλλου μεταξύ της ΑΕΚ Βόσμου κόντρα στο Θερμαϊκό Θέρμης. Ένα παιχνίδι βέβαια που είδαμε στο πρώτο ημίχρονο, τις σημαντικές φάσεις ιδιαίτερα των γηπεδούχων που χάθηκαν. Από εκεί και πέρα απομένει να δούμε το δεύτερο 45 λεπτό ποιος θα μπορέσει να πιέσει για να φτάσει σε αυτή τη μεγάλη πρόκριση του αγώνα. Ένα παιχνίδι βέβαια που συνεχίζεται με το ενδιαφέρον εδώ στα Μάλγαρα και έχει την ευκαιρία να το παρακολουθήσετε. Να πω φυσικά, φίλες και φίλοι, είχαμε και δύο αλλαγές από τον Εμιλιάνο Χαλιλάη. Έφυγε ο Βαβλιάκης στο 46 και ο Ασίμογλου και πέρασε τον Γκαβαλίδη και τον Κολέτσι στο 46. Δύο γρήγορες αλλαγές, εκεί τακτικής και προφανώς για να ενισχύσει επιθετικά τη γραμμή του ο τεχνικός του Θερμαϊκού Θέρμης. Από εκεί και πέρα να δούμε φυσικά ο χρόνος όσο κυλάει τόσο ευνίδια και το ενδιαφέρον. Με την μπάλα τώρα από δεξιά στην κατοχή για την Εβόσμου που γύρισε και ο Ντόκου. Θα κάνει ωραία μπαλιά. Βάζει τα πόδια του ο Κουρέλας. Διώχνει. Βλέπετε το παιχνίδι όσο συνεχίζεται, τόσο ευρύνεται και το ενδιαφέρον. Και είναι λογικό ότι βλέπουμε ένα παιχνίδι που θα δούμε τελικά πώς θα κριθεί. Η μπάλα τώρα θα περάσει από όλους. Θα φτάσει σε ένα χώρο. Προσπαθεί να γίνει κάποια σέντρα. Για να μπροστά η Εβόσμου που επιμένει. Για να δούμε πώς θα κριθεί ένα γκολ που ίσως κρίνει αυτό το μεγάλο παιχνίδι του κυπέλου των προημιτελικών της Ένωσης Μακεδονίας που συνεχίζεται όπως είπαμε χωρίς γκολ αλλά παρά τις τακτικές που συνεχίζονται και οι δύο ομάδες να ανεβάζουν στροφές. Παιχνίδι που είναι λογικό ότι μέχρι το τέλος θα γίνουν μεγάλες μάχες για να δούμε ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής του σημερινού αγώνα. Δέχουν τώρα μια προσπάθεια και ένα φάουλ. Ένα φάουλ που κερδίζει η Εβόσμου που το υποδεικνύει ο Τικόζογλου. Και κάρτα που ετοιμάζει το παίκτη της Θέρμης σε αυτή τη φάση που έγινε. Έχουμε αυτή τη διακοπή τώρα με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Όλα αυτά σχεδόν 2,5 λεπτά. Για να δούμε φυσικά πώς θα κριθεί το σημερινό παιχνίδι που συνεχίζεται. Με κίνητρο βέβαια ένα γκολ που θα δώσει ενδιαφέρον και οι δύο ομάδες προσέχουν. Η Εβόσμου που στέκεται καλά και σίγουρα έχει τον έλεγχο σε το μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Προσπαθεί όμως να το δείξει αγωνιστικά και μέσα στο παιχνίδι. Είδαμε ουσιαστικά το πρώτο ημίχρονο. Γρήγορες τακτικές. Υπήρχαν και αντιδράσεις από την Εβόσμου που διαμαρτύρθηκε σε κάποια περίπτωση τα αγώνα για ένα πέναλτι. Από εκεί και πέρα δημιούργησε ευκαιρίες. Προσπαθεί όμως να γίνει και ουσιαστική αυτό που λείπει από το παιχνίδι και ουσιαστικά θα το δούμε στη συνέχεια τώρα στο δεύτερο ημίχρονο εφόσον μπορέσουν οι δύο ομάδες να φτάσουν στην κανονική διάρκεια σε κάποιο γκολ. Έχουμε ένα φάτορα που θα πάρει θέση με τον Καρατζάογλου να το εκτελέσει. Για δούμε. Ανεβαίνει το ενδιαφέρον. Καρατζάογλου. Θα κάνει τη σέντρα, θα βγάλει μια παλιά, θα πεταχτεί αμυντικός εκεί, θα διώξει όσο μπορεί μακριά ο παίκτης της Θέρμης. Εδώ έχουμε μια σύγκρουση μεταξύ και φάουλ που κερδίζει ο πεσμένος κάτω παίκτης εκεί Γαβαλίδης. Πάρα,
Θα γίνει τώρα η σέντρα. Εδώ προσπάθησε να γυρίσει. Υπάρχει φάουλ. Αργυρόπουλος, για τη συνέχεια. Δοκιμάζει εκεί μια βαθιά παλιά. Εδώ βγαίνει και μπλοκάρει την μπάλα. Ο Ματζάρης. Εδώ τώρα προσπαθεί να βγει. Εδώ πήγε να αλλάξει την μπάλα ο Φούσκας, δεν μπόρεσε. Για να δούμε, ένταση υπάρχει, αγωνία υπάρχει. Από ό,τι με ενημερώνουν τα ΙΕΚ Δέλτα, ήδη βρίσκονται με τα δύο πόδια στην επόμενη φάση των προημιτελικών, αφού επικρατούμε 4-0 της Ασύρου. Έτσι θα δούμε φυσικά. Εδώ το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται και κορυφώνεται φυσικά ταυτόχρονα στα Μάλγαρα μεταξύ της Εύωσμου και της Θέρμης, για να δούμε ποια θα είναι η ομάδα που θα φτάσει στον ημιτελικό. Συνέχεια τώρα από πρώτη μπάλα από τον Τρόγκα. Εδώ έχουμε τώρα ένα πλάγιο. Εδώ τώρα γίνεται μια προσπάθεια να διεκδικήσει την μπάλα. Προηγουμένως εκεί ο Γαβαλίδης έχει την μπάλα τώρα στα πόδια τώρα από την ομάδα της ΑΕ. Θα προσπαθεί τώρα να γίνει κάποια στέτα, κόβει ο Τάγκου την μπάλα. Για να δούμε, ανεβαίνει το ενδιαφέρον, κυλάει ο αγώνας με κίνητρο και φυσικά να δούμε πώς θα κριθεί σε ένα παιχνίδι που συνεχίζει να κορυφώνει το ενδιαφέρον. Yeah.
Εδώ προσπαθεί να περάσει ο παίκτης αεβόσμο, αλλά χρεώνεται με φάλτο αυτή τη φορά. Οι κόντες τώρα εδώ. Με την μπάλα να παίρνει ύψος τώρα να προσπαθεί να κατεβάσει ο Αναστασιάδης. Βαθιά παλιά τώρα που γίνεται από τον Ματζάρη. Τον Αργυρόπουλο, συγγνώμη. Την μπάλα έδιωξαν εδώ τις Τέρμιες. Ελέγχει την μπάλα ο Μαργαρίτης, ο οποίος θα αφήσει την μπάλα πίσω να γυρίσει στην κατοχή για τον Αργυρόπουλο για να δώσει συνέχεια. Εδώ προσπαθεί να γεμίσει σε μια βαθιά παλιά Καρατζάογλου. Καρατζάογλου προσπαθεί να παίξει μπροστά. Έρχεται ο Ξανθόπουλος. Τελικά έχουμε το πλάγιο για την ομάδα του Θωρμαϊκού. Συμπληρώνουμε 12 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, 57ο λεπτό, όλα μένουν στο 0-0. Με το παιχνίδι συνεχίζεται, ενώ θυμίζω σε άλλο παιχνίδι κυπέλου, ήδη η μία ομάδα από τις 8 ήδη έχει κάνει τα σχέδιά της για το τελικό και είναι η ΑΕΚ Δέλτα που προηγούνται με 4-0 της Δόξα Σύρου. Από εκεί και πέρα να δούμε ποια από τις δύο ομάδες που συγκεντρώνει τα βλέμματα εδώ στο Μάλγανα θα είναι αυτή που ουσιαστικά θα μπορέσει να πάρει το ένα από τα ειστήρια του κυπέλου. Πάντως και οι δύο ομάδες συνεχίζουν με δυνατό ρυθμό. Μια παλιά τώρα από τον Κουρέλα. Η μπάλα βγαίνει από τα πλάγια. Έκανε ο Τσιάτιος την κίνηση. Βγήκε γρήγορα με κατοχή της μπάλας και πρόσθεσε εδώ στον Αντωνακόπουλο. Ο οποίος προσπαθεί τώρα να περάσει όποιον βρει. Για να δούμε. Πατάει την μπάλα. Κάνει την κίνηση. Ωραία παλιά του Καρατζάογλου. Πήγε να βγει μπροστά ο Ξανθόπουλος, δεν πρόλαβε. Η μπάλα για τη Θέρμη. Πάει να περάσει μπροστά. Διαμαρτύρησε εδώ για τον Κολέτσι. Βγαίνει τώρα η Εβόσμο μπροστά. Που επιμένει, για να δούμε. Ψάχνει τις λύσεις. Καρατζάογλου, πάει να παίξει μπροστά. Ξανθόπουλος τώρα, για να δούμε. Μπαίνει τώρα. Θέλει να γυρίσει. Κλείνεται, τι έχουμε. Out. Για να δούμε. Μέχρι το τέλος θα δοθεί μεγάλη μάχη για ένα γκολ που ψάχνουν δύο ομάδες και μαζί για την πρόκληση. Αλλά σύμφωνα με τα δεδομένα, η Εύβοσμο είχε περισσότερο την μπάλα στα πόδια της και σίγουρα δείχνει πιο δημιουργική. Αλλά από εκεί και πέρα να δούμε. Εδώ το κλέσιμο τώρα που έγινε μπροστά από τον Βούσκα. Βγαίνει ο Τάγκου μόνος του, για να δούμε. Θέλει να σουτάρει. Θα κάνει το σουτ, θα βάλει τα πόδια του ο Στράτος ο Βούσκας και σταματάει σωτήρια εκεί την παράλληλη σέντρα που πήγε να κάνει ο Πέτρης Εύβοσμο σε κόρνερ. Στο 13 και κάτι. 58-59 λεπτό. Ανεβαίνουν οι τόνοι εδώ στα Μάλγαρα σε ένα παιχνίδι. Με αγωνία και με μεγάλο κίνητρο. Αχαλινόπουλος στο κόρνερ. Για να δούμε τώρα θα πάρει θέση. Θα γίνει σέντα, θα διώξει εκεί. Η μπάλα θα καταλήξει απλά. Και το κόρνερ με το πολύ παίρνει γιατί φαίνεται μια κολόνα. Το δείχνει σε μια. ΣΥΡΙΖΑ παίρνει την άμπρα μου. Είμαστε αντιδέμιοι στο πλάνο. Θα σκελώσει να πηγαίνει στην παλιά.
κατοχή για την ΕΒΟΣ μου τώρα που έχει κερδίσει την μπάλα και θα πάρει θέση ο Τάγκου να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Για να δούμε Τάγκου. Θέλει να εκτελέσει το πλάγιο, θα κάνει την κίνηση. Αλλάζει την μπάλα. Πάει να περάσει. Εδώ έχουμε κατοχή που κερδίζει ο Καρατσόγλου και... Για να δούμε τι έχει δείξει. Να δούμε, έχει δείξει πενάλτι, γιατί αν δεν κάνω λάθος περιμένει μέσα, αλλά οι γραμμές λίγο δεν φαίνονται και πολύ καλά. Θα διευκρινίσουμε τώρα πώς θα δείξει. Προφανώς είναι απ' έξω, αλλά να το δούμε όμως, γιατί είπαμε για το σημείο που είμαστε δεν μας βοηθά, αλλά από ό,τι βλέπω το δικό σου να δείχνει στο, ότι η μπάλα είναι απ' έξω. Οπότε είναι επιθετικό φάουλ σε καλό σημείο για την ΑΕΒΟΣ μου που επιμένει ψάχνοντας τις επιθετικές λύσεις για να σκοράρει. Για να δούμε. Λάμι. Θα πάρει θέση, να δω συνέχεια. Δίπλα του ο Χαλινόπουλος. Μεγάλη αγωνία. Με το χρόνο να κυλάει. Για να δούμε, ο Λάμπη κάτι φαίνεται να λέει, αλλά πήγε και ο Χαλινόπουλος κοντά του για να δούμε ποιος θα εκτελέσει. Βάλω τελικά. Θα το κάνει το σούτ, αλλά πολύ ψηλά. Εδώ, αν και προσπάθησε ο Γαλινόπουλος εδώ με το Λάμι, συνονίθηκαν δύο παίκτες για να γίνει η κομπίνα. Αλλά τελικά η εκτέλεση πάνω από τα σώματα, άστοχη από την αιστεία του Ματζάρη, θα καταλήξει out. Οι οπαδοί της ΑΕΒΟΣ μου ανησυχούν, αλλά σίγουρα όμως η ομάδα κάνει καλή παρουσία. Το θέμα είναι αυτό που σας είπα, ότι λείπει. Έχει περισσότερη την κυκλοφορία η ομάδα του Γιώργου Τσουκαλίδη. Έχει τη δύναμη, διεκδίκησε την πρόκληση. Και σαφώς προσπαθεί να κάνει την υπέρβαση. Από την άλλη, λείπει όπως είπαμε ουσιαστικές κινήσεις. Αναστασιάδης προσπαθεί να βγει. Πλάγιο για τον Αχαλινόπουλο. Μάρκο, έμαρκο. Μετά ο Μπομπάς θα μας κάνει δεξιώσει. Μετά την πρόκληση. Για δούμε τώρα την αντεπίδεση τώρα. Με την μπάλα προσπάθεια τώρα να βγει. Για δούμε, θέλει να γίνει το σούτ από τον... Γκαγκαλατσίδη. Γκαγκαλατσίδης εκεί προσπάθησε αλλά δεν πέρασε. Οι κόντρες. Η μπάλα γυρνάει τώρα και είναι στην κατοχή για τον προθυμένο τώρα που βγαίνει έξυπνα. Τσιάτσιος με την μπάλα θέλει να περάσει. Κλείνεται. Ψάχνει χώρο. Εδώ έχουμε κατοχή πλάγιο για την ΑΕΒΟΣ μου. Για να δούμε. Το καθαρό μυαλό λείπει, οι καθαρές σκέψεις και τον γκολ που θα δώσει ουσιαστικά την πρόκληση ανάμεσα στο σημερινό ζευγάρι. Είναι λογικό να υπάρχει άγχος. Δύο ομάδες που δηλώνουν παρόν στο κύπελο θέλουν να βρεθούν προς τον τελικό. Άλλωστε ήταν από τα πιο δυνατά ζευγάρια που έβγαλε η κλήρωση και είναι λογικό ότι, όπως είπαμε, θα δούμε ποιος θα πιέσει περισσότερο για να μπορέσει να σκοράρει. Συμπληρώνουμε 18 λεπτά. 63 λεπτό. Μεγαλώνει το ενδιαφέρον και το κίνητρο του αγώνα. Πλάγιο ή αλλαγή ετοιμάζεται να γίνει. Για να δούμε. Αλλαγή βλέπω ετοιμάζει ο Γιώργος Τσουκαλίδης. Να δούμε ποιος θα φύγει. Θα φύγει ο Λάμι. Φεύγει ο Λάμι. Φεύγει ο Λάμι από τον αγώνα. Φεύγει ο αρχηγός το 63. Θα πάρει το πρευραχένιο ο Μαργαρίτης στη θέση του. Και θα σας πω τώρα σε λίγο ποιον περνάει. Για να δώσει ακόμα περισσότερο ενίσχυση σε επιθετική γραμμή. Αυτό ψάχνει. Βλέποντας το κομβικό σημείο που μπαίνουμε τα γόνα. Η μπάλα από τα πόδια τώρα από τον Περτσιούνι. Πήγε να γίνει ασούτα, αλλά έχουμε κατοχή σε πλάγιο. Τσιάτσιος. Θα πάρει θέση να εκτελέσει το πλάγιο για την... ομάδα του Θερμαϊκού. Τσιάτσιος. Ψάχνει εκεί στηρίγματα. Αλλάζει την μπάλα με τον... Σεργέρι προηγουμένως, αλλά έγινε το κλέψιμο γρήγορα από τον Καρατζάογλου. Η αντεπίθεση τώρα από τον Αχαλινόπουλο. Μπαλιά που βγαίνει μπροστά. Για να δούμε τώρα την αντεπίθεση για την ΑΕΒΟΣ μου. Θα γίνει σέντρα. Απομακρύνει απευθείας ο Κουρέλας. Νέος φωτρά που γίνεται. Η μπάλα παίρνει ύψος. Μια κεφαλιά από κοντά
Μπήκε και ο Ξανθόπουλος, δεν πρόλαβα εκεί να αντιδράσουν οι πετσεβός μου. Διώχνει Θέρμη όπως για να βγάλει την μπάλα. Ο Τάγκο όμως σε καλή θέση. Κρατάει την μπάλα στα πόδια του. Πήγε να κλέψει την μπάλα, δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει εκεί ο Γαβαλίδης. Βλέπετε. Μάχη σώμα με σώμα. Μαργαρίτης βγάζει μπαλιά. Πετάγεται ο Φουσκάς. Γίνεται κάτοχος. Προσπαθεί να βγάλει μια σέντρα. Για να δούμε. Κόβουν εδώ οι πετσεβός μου που καλά τοποθετημένοι. Για να δούμε. Ωραία ενέργεια και μπροστά μόνος του, αλλά δεν είχε κάποιον να ακολουθήσει. Παρά την ενέργεια που έκανε εκεί ο Τρόγκας. Τάγκου, με την μπάλα. Γυρνάει πίσω ο Μαργαρίτης. Προσπαθούν με καθαρές κινήσεις και καθαρές σκέψεις οι δύο ομάδες να βρουν τη λύση του γκολ. Ένα 20 λεπτό. Γεμάτο στο δεύτερο μίχνο, 65 λεπτό. Όλα μένουν στο 0-0. Προσπάθεια τώρα που έγινε από τον Ντόκου. Η μπάλα γύρισε, αλλά δεν πρόλαβε ο Ξανθόπουλος. Ελέγχεται από τον Παπαστεριανό, ο οποίος προωθεί την μπάλα. Κουρέλας γύρισε την μπάλα στα πλάγια. Γεωργιάδης από την άλλη μεριά. Πιέζουν οι πετσεβός μου. Θέλει να κάνει την κίνηση ο Σενγκέργη. Προσπαθεί να περάσει. Τον πιέζει ο πετσεβός μου. Πλάγιο παραχωρείται. Για να δούμε πώς θα κριθεί το παιχνίδι που δείχνει τη διάθεση και την πίεση που προσπαθούν οι δύο ομάδες να βρουν τον τρόπο για να φτάσουν ένα γκολ. Η μπάλα από την άλλη μεριά μας τον Παπαστεριανό. Ελέγχεται από τον Κουρέλα. Εδώ προσπαθεί να βγει. Για να δούμε εδώ πάνω να πιέσει. Η μπάλα έρχεται από την άλλη μεριά τώρα στον Παπαστεριανό. Βάζει τα πόδια του Ξανθόπουλος, παραχωρεί πλάγιο. Η μπάλα είναι για την ομάδα του Τερμαϊκού Θέρμης. Να πω βέβαια για όσους μας παρακολουθείτε ότι αν δεν αλλάξει κάτι σε αυτό το 0-0 που μένει σε ένα μεγάλο διάστημα, τότε θα έχουμε συνέχεια στην ποδοσφαιρική αυτή αναμέτρηση ανάμεσα σε δύο ομάδες που επιμένουν για μια θέση στα ημιτελικά του κυπέλου. ΑΕ Βόσμου, Θερμαϊκός Θέρμης, κύπελο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Συνέχεια βέβαια στον αγώνα σε αυτό το πολύ κρίσιμο σημείο που μπαίνουμε πλέον του δεύτερου ημιχρόνου. 67 λεπτό, 22 λεπτά. Γεμάτα σε ένα παιχνίδι που βλέπουμε την μπάλα πάνω κάτω, αλλά όπως είπαμε, δεν μπορεί κάποιος να την προωθεί στα δίχτυα. Η μπάλα από την άλλη μεριά τώρα στον Παπαστεριανό, ο αρχηγός εδώ της Θέρμης, που ανοίγει χώρο. Άλλαξε εκεί, έκανε ο Κουρέλα στην κίνηση. Πετάχτηκε τώρα μπροστά και γύρισε την μπάλα ο Γαβαλίδης. Παπαστεριανός θα αλλάξει την μπάλα, προσπαθεί να παίξει μπροστά με τον Τσιάτσιο. Κρόβει και βγαίνει τώρα μπροστά. Ο Τάγκο περνάει πιο βρύ, για να δούμε. Προσπάθησε, αλλά βγήκε η μπάλα. Είναι για τη Θέρμη. Εδώ προσπάθησα να γίνει να κλέψουμε, δεν μπόρεσε. Bravo Marco! Bravo Marco! Για να δούμε τώρα αυτό το corner που θα πάρει θέση να εκτελεστεί. Πολίτης, το εκτελεί απευθείας. Η μπάλα διώξανε εκεί της Θέρμης. Προσπαθεί να τρέξει τώρα για να βγει σαν αντεπίθεση ο Θερμαϊκός, για να δούμε. Ο Καρατζόγλου προσπαθεί να σταματήσει την πορεία εκεί από την πίεση του Φούσκα. Τελικά περνάει την μπάλα μπροστά, για να δούμε τώρα. Τρόκα, θέλει να διαχειριστεί.
και βγαίνει τώρα μπροστά. Για να δούμε. Τρόκας ψάχνει στηρίγματα. Συνεργασία τώρα από τα δεξιά. Η μπάλα πίσω και στον Αχαλινόπουλο. Καρατζάογλου γεμίζει μια βαθιά παλιά. Θέλει να περάσει σε σώματα. Κερδίζουν οι παίκτες της ΕΒΟΣ με την μπάλα. Ο Ξανθόπουλος θέλει να συνεργαστεί με τον Αχαλινόπουλο. Ένα γύρισμα τώρα πίσω για τον Ματζάρη. Ο οποίος κρατάει την μπάλα. Επιμένει. Γεμίζει μια παλιά. Πετάγεται με το σώμα του, σταματάει την πορεία πέτσε ευός μου, κάνει την κίνηση. Θέλει να βγει. Συγκρούεται εδώ, ο Φούσκας κερδίζει τη μονομαχία. Και έχουμε διακοπή με τον Δικόσοκλου να πάει κοντά στον πέτσε ευός μου που συγκρούστηκε προηγουμένως διεκδικώντας την μπάλα. Για να δούμε όσο και λέει ο χρόνος στο δεύτερο μήχρο, τόσο μεγαλώνει το ενδιαφέρον για να δούμε τελικά πώς θα κριθεί αυτό το απρόβλητο παιχνίδι που μένει χωρίς γκολ παρά το γρήγορο ρυθμό. Ιδιαίτερα των γηπεδούχων που είχαν περισσότερο την μπάλα στα πόδια τους. Αλλά να δούμε ποιος θα τελειώσει το με κάποιο γκολ και ουσιαστικά να φτάσει στην πρόκριση. Γαβαλίδη σε διώξε, πέρασε την μπάλα από την άλλη μεριά. Πάει να γίνει μια σέντρα, τρέχει να διεκδικήσει τώρα ο Κολέτσι. Τελικά τι έχει γίνει, out. Για να δούμε, όσο κυλάει ο χρόνος τόσο αγχώνονται οι δύο ομάδες και είναι λογικό. Είπαμε η Άσυρος, η ΕΤΑΙΕΚ ΔΕΛΤΑ είναι η πρώτη ομάδα που φαίνεται να είναι ήδη στα ημιτελικά του κυπέλλου, μετά το 4-0. Οι υπόλοιποι μένουν χωρίς γκολ και προς το τέλος θα έχετε περισσότερη ενημέρωση στη διάρκεια. Γύρισμα τώρα μπροστά. Από παλιά τώρα που βγαίνει γρήγορα από την πρόθεση από τον Αναστασιάδη. Μεγάλη αγωνία φυσικά. Από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα κριθεί. Μια σέντρα τώρα που γίνεται. Εδώ προσπαθεί να κλέψει την μπάλα ο Ντόκου. Επιμένω εδώ η Πετσεβός, αλλά ευνοεί τώρα τον Γαβαλίδη. Γύρισε πίσω. Τσιάτσιος έκανε το σούτι, προβολή. Ντόκου με την μπάλα. Βλέπει κοντά του, αφήνει στα πόδια του Περτσιούνι. Τάνγκου με την μπάλα, προσπαθεί να περάσει παλιά. Γυρνάει την μπάλα πίσω. Αργυρόπουλος, για να δούμε. Θέλει να περάσει παλιά. Πάει να πιέσει μπροστά ο Γκαργκαλατζίδης. Θα γίνει ένα σούτο στο βάδο, σε προσπάθεια να σηκωθεί και ο πολίτης. Έρχεται η μπάλα στην κατοχή για την ΕΒΟΣ μου. Γίνεται η σέντρα, με το σώμα του έκανε την κίνηση ο Γεωργιάδης. Γρήγορο σούτο τώρα με πρόθεση μπροστά τον Γκαργκαλατζίδη. Πιο γρήγορο διεκδικεί την μπάλα ο Πέτς της ΑΕ που έδιωξε. Πιέζουν, αλλά να δούμε ποιος θα μπορέσει. Φούσκας με την μπάλα από δεξιά, η μπάλα στα πόδια του. Φούσκας επιμένει, κάνει το σούτ, σε καλή θέση ο Αργυρόπουλος βλέπει την πορεία, απλώνει τα χέρια του και μαζεύει. Καθαρό μυαλό μέχρι το τέλος και επιμονή των δύο ομάδων είναι αυτό που ίσως φέρει τον γκολ. Θέλει επιμονή και προσπάθεια. Και όπως είπα, η τελική ενέργεια να γίνει πιο αποτελεσματικά, αυτό που λείπει από το μεγάλο διάστημα του αγώνα και από τις δύο ομάδες, παρόλο που η μπάλα κυκλοφορεί περισσότερο στα πόδια της ΕΒΟΣ μου. Για να δούμε εδώ, πιέζει τώρα, πήγε να κλέψει την μπάλα, για να δούμε. Βάζει το σώμα του, αφήνει τη φάση. Τώρα έχουμε φάουλ. Απλά ο Τικόσογλου ήθελε να σιγουρευτεί. Σε ένα πολύ καλό σημείο η ΕΒΟΣ μου τώρα κερδίζει ένα φάουλ. Για να δούμε. Στο 73. Όλο και μεγαλύτερο βέβαια το κίνητρο και είναι λογικό. Για να βλέπω και τον πολίτη να παίρνει θέση. Για να δούμε τώρα αυτή την εκτέλεση. Ο πολίτης θα πάρει θέση για να δούμε εδώ τι ακριβώς θα ακολουθήσει.
Πιο πίσω ο Μαργαρίτης. Πολίτης, το εκτελεί, μπάλα στο τείχος, Καρατζάογλου. Από την άλλη μεριά τώρα, για να δούμε. Στο χώρο του κέντρου τώρα. Περτιούνης. Αχαλινόπουλος γεμίζει. Προσπαθεί να βγει τώρα από δεξιά ο προθυμένος εκεί παίκτης της ΑΕΒΟΣ μου. Εκεί πιέζουν δύο παίκτες για να δούμε τελικά τι έχει δείξει. Πέντε λεπτά ακόμη. Στο 75ο λεπτό μπήκαμε. Εδώ τώρα θα γίνει μια σέτα, θα αλλάξει την πορεία ο Χαλινόπουλος. Η μπάλα γυρνάει τώρα σε... Μαργαρίτης, για τον πολίτη, Καρατζάογλου, Τάγκου, Καρατζάογλου εκεί προσπάθησε, πήγε ο Μαργαρίτης, πάει ο, εδώ χρειώνεται ο Γαβαλίδης με φάουλ. Ακόμα 13 λεπτά για να δούμε αν θα έχει συνέχεια αυτό το απρόβλητο παιχνίδι, όπως και τα υπόλοιπα που εξακολουθούν να μένουν, θυμίζω. Άλλωστε, θυμίζω από τα 4 παιχνίδια το ένα έχει αναβληθεί. Θα γίνει την επόμενη Τετάρτη λόγω χιονόπτωσης στην Αυγή, μεταξύ της Αυγής και του Τσεπανομής. Οπότε λοιπόν στο Κοντικάκης, Αγροτικός Αστέρας με τη Μηχανιώνα μένουν στο 0-0, όπως και το παιχνίδι που ακούτε στο οθόνη σας με τα ΕΚ Δέλτα, όπως είπαμε, ήδη να κάνουν την παρουσία τους μια από τις 4 ομάδες που είναι παρόν, η πρώτη που παίρνει το ειστήριο, και περιμένουμε να δούμε εδώ το επίκαιρο ζευγάρι που είναι από τα μεγάλα που έβγαλε κλήρωση των προημιτελικών. Ποιος θα πιέσει περισσότερο στο τέλος για να φτάσει σε αυτή τη δύσκολη αλλά μεγάλη πρόκληση. Ένα παιχνίδι βέβαια που λείπει τον γκολ, και παρόλο ότι οι δύο ομάδες κάναν πολλά τρεξίματα, πολλά χιλιόμετρα όπως λέμε, αλλά δεν μπορούσαν να τελειώσουν κάποια φάση για να φτάσει σε ένα γκολ. Υπάρχει χρόνος όμως μέχρι το τέλος. Διαφορετικά θα έχουμε συνέχεια. Δύσκολο παιχνίδι, είναι λογικό ότι και οι δυο εδώ που φτάσανε θέλουν την πρόκληση. Και η ΕΒΟΣ μου και η Θέρμη, αλλά η ΕΒΟΣ μου ήταν αυτή που είχε καλύτερη διαχείριση, αλλά δεν μπόρεσε, όπως είπαμε, να σκοράρει μέσα στη μέση. Εμιλιάνο Χαριλάη στον πάγκο της Θέρμης, Γιώργο Τσουκαλίδης προσπαθούν να δώσουν κίνητρο στις δυο ομάδες να επιμένουν μπροστά. Ένα διώξιμο τώρα που γίνεται απευθείας από τον παίκτη και της Θέρμης δεν πέρασε. Κερδίζει η ΕΒΟΣ μου την μπάλα. Προσπαθεί να περάσει. Βλέπετε οι κόντες και οι μονομαχίες των παιχτών. Νέο λάθος. Τώρα κερδίζει η ΕΒΟΣ μου. Για να με θέλει να βγει παλιά. Κάνει τη σέντρα. Ξανθόπουλος πατάει την μπάλα. Πήγε να ολοκληρώσει. Δεν προλάβει πάνω στην κίνηση. Του κλέψε την μπάλα και διώξε από Πεστεριανός. Βλέπετε αυτό που σας λέω, ότι θέλει καθαρό μυαλό μέχρι το τέλος για να έρθει το γκολ. Το σούτ από τον Γεωργιάδη που γεμίζει για να βγάλει την μπάλα έξω. Έρχεται ο. Φούσκας.
Έκανε εδώ μια παλιά, αλλά ο Αργυρόπουλος σε καλή θέση θα μπλοκάρει. Όρθιοι οι δύο προπονητές δίνουν τη δικιά τους μάχη. Αργυρόπουλος εκτελεί απευθείας το ελεύθερο. Η κεφαλιά γύρισε μπάλα, τρέχει να διεκδικήσει την μπάλα και γίνεται γρήγορος ο πολίτης που παίρνει έξυπνα το πλάγιο. Για να Μοτάγκου θα πάρει θέση να το εκτελέσει. Πάει και ο Καρατζάογλου κοντά του. Με τον Πολίτη. Τάγκου, Πολίτης, πιο πίσω από τον Αντωνακόπουλος. Η κίνηση που έγινε γρήγορα έξυπνη από τον Περτσιούνι. Βάζει τα πόδια του, περνάει την μπάλα, αλλά χρειώνεται φάουλ ο παίχτης πάνω στον παίχτη της Θέρμης. Εκεί ο Περτσιούνις. 10 λεπτά ακόμη για τα 90. Το χρόνο του σίγουρα συνεχίζεται με γρήγορο ρυθμό, αλλά και η αγωνία των φίλων, των τολμηρών φίλων που ήρθαν εδώ στο Ηλιόλου, στο γήπεδο των Μαργάρων. Θα ακούσουν ένα αμήχανο αλλά απρόοδο παιχνίδι σίγουρα με μεγάλο κίνητρο. Αναστασιάδης γύρισε την μπάλα πίσω. Από τα πόδια τώρα από τον Παπαστεριανό. Γεωργιάδης. Η μπάλα γυρνάει πίσω στον ίδιο παίχτη, τον Αναστασιάδη, και αυτός τώρα με τη σειρά του, ο Γεωργιάδης για τον Ματζάρη, στον goalkeeper εδώ της Θέρμης. Ανοίγει χώρο. Παπαστεριανός. Παπαστεριανός τώρα με την μπάλα. Θέλει να περάσει. Επιμένει. Φάουλ. Χρεώνεται από τον Αντωνακόπουλο. Ανοίγει χώρο από την άλλη μεριά. Γεωργιάδης. Για να δούμε, όσο κυλάει ο χρόνος, τόσο εδώ υπάρχει φάουλ για τη Θέρμη. Προσπαθώντας να αποφύγουν λάθη, αλλά και να, όπως είπαμε, να βρουν τις φάσεις που θα οδηγήσουν σε κάποιο γκολ και μαζί σε μια μεγάλη πρόκριση. Σε ένα πολύ μεγάλο ζευγάρι, που ίσως αδικεί βέβαια σύμφωνα με την ιστορία των δύο ομάδων, που δεν έχουμε κάποιο γκολ μέχρι στιγμής και όσο χρειαστεί να έχουμε και συνέχεια, αλλά να δούμε ποιος θα επιμένει. Και εφόσον τα δίνει όλα φυσικά από τη μεριά της και παρουσιάζεται πάρα πολύ δυνατή. Και εγώ θέλω και σε θες. Ποιος θα γίνει. Και εγώ θέλω και σε θες. Και οι δύο. Φούσκας. Θα πάρει θέση. Να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Για να δούμε. Θα γίνει σέντρα απευθείας. Η κεφαλιά από κόντρες. Διώχνουν την μπάλα έξω όσο μπορούν. Βγάζουν οι παίκτες αεμπός μου. Ένα γύρισμα τώρα από τα πλάγια. Κλέβει ωραία ο παίκτης εδώ. Και παίζει με τον Ξανθόπουλο το 1-2. Έκανε την κίνηση ο Τάγκου, αλλά η μπάλα είχε βγει. Ξανθόπουλος βάζει τα πόδια του. Καρατζάογλου, για να δούμε τώρα μπροστά. Βγάζει μπαλιά τώρα, προσπαθεί από την άλλη μεριά. Αντεπίδες τώρα για την ΑΕΒΟΣ μου, για να δούμε. Ντόκου με την μπάλα προσπαθεί να γίνει κάποιο σούτ εδώ. Για να δούμε. Πολίτης τρέχει αλλά δεν θα προλάβει πλάγιο. Είναι το άγχος βέβαια που σας είπα ότι έχει φορτώσει τους παίκτες των δύο ομάδων, αλλά και το καθαρό μυαλό που χρειάζεται για να έρθει το γκολ. Η επιμονή. Να λοιπόν ακούσατε προφανώς η βαθιά παλιότερα που έγινε, η κεφαλιά. Η μπάλα περνάει από όλους, φτάνει εκεί στον Αναστασιάδη. Ματζάρης. Η κίνηση τώρα που γίνεται. Για να δούμε τώρα από τον Τσιάτσιο.
Όλα δείχνουν το μοναδικό παιχνίδι που ίσως εκτός απρόπτου θα έχει συνέχεια, αφού η πρόκληση στα άλλα δύο παιχνίδια από τα τέσσερα που γίνονται φαίνεται να εκκριθεί. Τα ΙΑΚ ΔΕΛΤΑ. Εδώ λέει ένας φίλος, στο 90 ότι θα... Για δούμε. Αλλαγή τώρα που φεύγει. Ξανθόπλος. Ο Αντωνακόπλος πέρασε, έφυγε. Ο Αντωνακόπλος έφυγε. Στο 85. Μια ακόμη αλλαγή. Μάντου μάνα από τον Τσοκαλίδη. Για να δούμε. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι στο 90 θα έχουμε κάποιο κόλλο. Για να δούμε. Και αυτό από μένα το δούμε στο τελευταίο πεντάλεπτο, εφόσον γίνει πράξη. Πολίτης. Βγάζει μπαλιά. Μπροστά η Εβός μου. Εδώ πάνω παίξει τον αδείο. Ήρεμα κρατάει την μπαλά στα πόδια του Παπαστεριανός και θέλει να διώξει. Την προωθεί για τον Τσιάτσιο. Θα γίνει σέντρα. Η κεφαλιά. Η μπάλα πέρασε από όλους. Πλάγιο. Να θυμίσω βέβαια, οι δύο ομάδες από τις τέσσερις που ήδη έχουν βρεθεί στα ημιτελικά είναι ο Ποσειδώνας Μηχανιώνας, που είναι μία ανάσα πριν το τέλος, με 0-1 στο Κοντικάκι, στο Αγρατικό Αστέρα, και το 4-0 της ΕΕΚ ΔΕΛΤΑ κόντρα στην Δόξα Σύρου. Απομένει βέβαια να δούμε την τρίτη ομάδα ανάμεσα σε αυτό το επίκαιρο ζευγάρι, που κάποιοι ισχυρίζονται ότι βέβαια το γκολ θα έρθει στο τέλος, αρκεί να το δούμε τώρα στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Διαφορετικά θα οδηγηθούμε σε παράταση. Ενώ είπα το τέταρτο παιχνίδι θα γίνει την επόμενη Τετάρτη λόγω χιονόπτωσης πάνω στην Αυγή, μεταξύ της Αυγής και της Επανομής. Αυτά. Για δούμε τώρα. Η κατοχή. Και το φάουλ τώρα. Για την ομάδα της Θέρμης. Η βαθιά μπαλιά τώρα που γίνεται. Αλλάζει την πορεία και διώχνει όσο μπορεί μακριά. Πετάχτηκε εκεί ο Καρατζάουγλου. Πατάει την μπάλα. Πολίτης θα κάνει κίνηση μπροστά, συνεργασίες τώρα που πέσει. Τάγκο εκεί γύρισε, έκανε μια παλιά, πάει να περάσει τώρα σε αντεπίθεση, αλλά προλαβαίνει από τα πόδια τώρα από τον Παπαστεριανό. Εδώ κλέβει την μπάλα ο Μαργαρίτης, για δούμε, άλλαξε την μπάλα, δεν είχε κάποιον να ακολουθήσει, μπερδεύτηκαν λίγο εδώ, πήγε και ο Ξανθόπουλος. Έρχεται ο Φούσκας. Είμαστε στο 87, βαδίσμα προς το 88, σχεδόν 2,5 λεπτά για τα 90. Παπαστεριανός για τον προθυμένο μπροστά παίχτη τον Αναστασιάδη. Τάγκου κινείται γρήγορα, καλύπτει και αναγκαστικά διώχνει πριν κλέψει την μπάλα ο Γαβαλίδης εκεί της Θέρμης. Έχουμε κατοχή τώρα για τη Θέρμη που πάει να δώσει συνέχεια. Τεχνίδι βέβαια μεγάλης αγωνίας, πλάγιο που εκτελέστηκε. Τσιάτσιος με την μπάλα. Τα κάνει τη σέντρα από κοντά, πάνε να γίνει να σούτε, διώχνουνε. Αλλά εκεί ελέγχει την μπάλα ο Γεωργιάδης. Για δούμε, προσπάθειες στο τέλος από τις δυο ομάδες. Για να δούμε τώρα εδώ. Είμαστε ένα λεπτό πριν τα 90. Για να δούμε ίσως και καθυστερήσεις πριν οδηγηθούν οι δύο ομάδες στην ημίωρη παράταση. Αν δεν αλλάξει κάτι στην κανονική διάρκεια, ήταν δύσκολο παιχνίδι και είναι λογικό βέβαια, αυτονόητο, ότι δύο ομάδες ψυχωμένες, θυλώσα παρόσα αυτή την πορεία που κάνα το κυπέλου, θέλουν μέχρι το τέλος να διεκδικήσουν μια θέση προς τον τελικό, και είναι αυτονόητο ότι
Αν και το παιχνίδι ήταν γρήγορο, σε μεγάλο διάστημα τα αγώνα, είπαμε, οι καθαρές σκέψεις λείπανε. Είχαμε αλλαγή τώρα που έφυγε ο Φούσκας από τον αγώνα για Τέρμη, στο 89 προς 90. Υπάρχει μια διακοπή, όπως βλέπετε, με τη γιατρό του αγώνα. Τη χαρά την Μαργαρίτου να δίνει τις πρώτες βοήθειες εκεί στον παίκτη που συγκρούστηκε. Μπορεί να διακρίνεται βέβαια στην οθόνη σας τον ήλιο που λέμε ήλιος με δόντια. Δυστυχώς είπαμε στις γύρω περιοχές και ιδιαίτερα εδώ στη Μακεδονία αλλά και σε όλη τη χώρα. Τα χιόνια έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους από χθες το βράδυ. Το γήπεδο Μαργαρίτου βέβαια δεν έχει πρόβλημα, αλλά οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές και είναι λογικό ότι υπάρχει. Στάω συγγνώμη και τσοκτέρο κρύο, αλλά προσπαθούν να συσταθούν οι φίλες με κάποιο γκολ που θα χαρίσει βέβαια την νίκη στις δύο ομάδες. Το ελεύθερο τώρα που θα δώσει, λίγο πριν τη λήξη της κανονικής διάρκειας. Να μπαίνουμε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ένα σούτ από τον Τσιάτσιο. Η μπάλα πέρασε δεξιά, πλάγιο για την Θέρμη. Πουναράς. Εδώ προσπάθησε, μπερδεύτηκε, δεν μπόρεσε. Ο Πέτρος Θερμαϊκού, Καρατζάογλου. Τάγκου, για την Εύωσμο. Μαργαρίτης, με την μπάλα. Μαργαρίτης, για να δούμε, πατάει την μπάλα. Θα κάνει μια σέντρα. Προσπαθεί ο Ξανθόπουλος. Οι κόντρες, η μπάλα πέρασε από όλους, θέλει να σηκωθεί. Διεκδικεί την μπάλα στο χώρο του κέντρου ο Γκαργκαλατζίδης. Φάουλ. Γρήγορη σέντρα τώρα που γίνεται με προπρόθεση της μπάλας από δεξιά. Κολέτσι. Θέλει να περάσει. Επιμένει. Κολέτσι. Πατάει την μπάλα. Σουτάρει. Αλλά κονταρίστηκε. Νέο τώρα που γίνεται. Φοβερή απόκριση από τον Αργυρόπουλο. Και τεράστια ευκαιρία για τη Θέρμη στο τέλος να αρπάξει την νίκη και την πρόκριση. Στο 92. Η σέντρα τώρα θα γίνει αυτή τη φορά. Απλώνει τα χέρια του Αργυρόπουλος. Να που στο τέλος πήγαν να αρπάξουν σε ευκαιρίες οι δύο ομάδες. Η τεράστια ευκαιρία που χάνουν οι φιλοξενούμενοι. Στο τέλος να κλέψουν την νίκη. Δεν μπόρεσαν. Αφού ήταν βλέπει μέχρι στιγμής αντιστέκονται. Και δείχνουν καλή παρουσία. Δεύτερο προς τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Αργυρόπουλος. Θα δω συνέχεια. Βγάζει βαθιά παλιά. Προσπάθησε εκεί να πεταχτεί, αλλά δεν μπόρεσε ο Ξανθόπουλος. Κλέβει και έκανε παλιά μπροστά ο Παπαστεριανός. Για να τώρα τις κόντες θέλει να βγει από τα πλάγια. Η κίνηση που γίνεται από τον Λουφάκη, τον Δημήτρη που μπήκε σε αναλλαγή. Μαθίζουμε ήδη σε νεκρό χρόνο των καθυστερήσεων. Όλα δείχνουν βέβαια εκτός απρόπτου ότι θα έχουμε συνέχεια. Εδώ στα Μάλγαρα, σε ένα παιχνίδι που κρατάει με ενδιαφέρον τους πάντες και παρά τα λάθη ένα σούτ από κοντά μια προβολή αλλά δεν μπορούσε να την εκμεταλλευτεί. Στο τέλος η Θέρμη πήγε να κλέψει την πρόκριση, δεν μπόρεσε σε διπλή προσπάθεια που έγινε. Ο Αργυρόπουλος λέει όχι. Για να δούμε. Μέσα από τα λάθη προσπαθούν όπως είπαμε να αρπάξουν τις ευκαιρίες αλλά δούμε ποιος θα το καταφέρει ουσιαστικά στη συνέχεια. Και αυτή τη στιγμή ο Τικόζογλου σφυρίζει τη λήξη της κανονικής διάρκειας με 4 λεπτά καθυστερήσεις. Τελικό αποτέλεσμα 0-0 όλα και πάμε σε μία ώρη παράταση μετά από μια σύντομη διακοπή για να δούμε πώς θα κριθεί αυτό το απρόβλεπτο πολύ μεγάλο παιχνίδι του κυπέλου των προημιτελικών. Περίμενε να δω, περίμενε. Πάνε μια μαζί. Εδώ σπάνια μαζί. Ας το γλυκό να το κρατήσεις. Πάει το μπάστα έτσι.
Και εδώ έχουμε το 1-0 για την ΑΕΠ Όσμου μετά από φοβερή συνεργασία. Έρχεται, φίλες και φίλοι, αυτό που δεν μπόρεσε να κάνει. Μια φανταστική ενέργεια. Δεν θα μπορέσει ο Ματζάρης. Έτσι λοιπόν, με την έναρξη της παράτασης, η ΑΕΠ Όσμου καταφέρει να κάνει ένα φοβερό ξεκίνημα στα 30 λεπτά του αγώνα και ουσιαστικά στα 30 δευτερόλεπτα να πετύχει αυτό το 1-0. Ήταν η καλή συνεργασία που έγινε. Με το τελείωμα εκεί, την μπάλα καταλήγει στα δίκτυα του Ματζάρη για να γίνει το 1-0. Να λοιπόν, ΑΕΠ Όσμου Θερμαϊκός Θέρμης 1-0, έξαλλη πανηγυρισμοί και σίγουρα από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα αντιδράσει και ο Θερμαϊκός τώρα στον κόλπο δέχτη. Να λοιπόν, ο Πολίτης, μετά από ωραία παλιά που δέχτηκε από τον Τζέλα, ο Πολίτης που ήταν η χρυσή αλλαγή, μπήκε και έτσι λοιπόν έστειλε την μπάλα ο Πολίτης στα δίκτυα για να γράψει το 1-0. Για την ΑΕΠ Όσμου. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, στο 100, στο 91, στο 92. Έτσι λοιπόν, ένα γρήγορο γκολ στο πρώτο 15 λεπτό, σχεδόν στο δεύτερο λεπτό, στο πρώτο μέρος του ξεκίνημα. Από τον Τζέλα πάλαξε ωραία την μπάλα, ο Πολίτης ήταν αυτός που νίκησε, όπως είπαμε, τον Ματζάρη και έγραψε. Έτσι λοιπόν, η ΑΕΠ Όσμου προηγείται της Θέρμης με 1-0 και πλέον το παιχνίδι ανάβει τώρα στα 30 λεπτά για να δούμε από εκεί πέρα. Βαθιά παλιότερα για Θέρμη που πάνε να γίνει σε έκαση από κοντά. Πάνε να περάσει να κάνει την κίνηση πάνω, δεν μπόρεσε. Εδώ τώρα για να δούμε, υπάρχει μια ένταση τώρα. Βλέπετε ότι υπάρχουν πολλά νεύρα. Πετάχτηκε και ο Αργυρόπουλος γιατί προφανώς δεν σταμάτησε το παιχνίδι. Προφανώς γιατί δεν σταμάτησε στο φάουλο εκεί και πέφτηκε και υπήρχε αντίδραση. Να λοιπόν, ο Πολίτης δίνει δικαίωμα στην Εβόσμου να κάνει την υπέρβαση και να είναι μπροστά. Με τον γκολ που πέτυχε, με τον πιο ιδανικό τρόπο, η Μιούρια παράταση ξεκινάει για την ΑΕΠ Όσμου που κάνει το 1-0 και ξεσηκώνει τους φίλους. Αυτό που ουσιαστικά, όπως είπαμε, αυτό που δεν μπόρεσαν να το κάνουν βέβαια στο μεγάλο διάστημα ήρθε στην Μιούρια παράταση. Για να φάμε το κρύο τώρα. Έχουμε μετά. Να τρέχουμε, βέβαια, τρέχουμε μετά. Ευτυχώς προλαβαίνουμε, αλλά δεν είναι κάθε μέρα. Έχουμε και να κάνουμε και δουλειές. Πότε, για, τι να πετάξουμε. Βέβαια. Ευτυχώς είναι κοντά το άλλο, εντάξει, προλάβει. Πού είναι, στην Λιούπολη, Λιούπολη. Άρα περάσαμε. 2,5, 3. Η ΕΚ τόσο καλή ομάδα, 4 γόνιμες. Η ΕΚ, Αστέρας. Ναι. Πάλο την άλλη Δετάρτη. Πάλλον την άλλη. 2,5, 3, 4, 5, 5. Μια ώρα έχουμε. Σφέρε, προλαβαίνω. Σφέρε. Απλά θέλω να πάρω και μια κουβέντα, κατάλαβες, δυο προβλήματος. Και φεύγουμε. Και πώς θα πάμε πάλι από τον περιφερειακό. Αλλιώς θα αναγκαζόμουν να βάλω άλλο, κατάλαβες. Σε κατσουλικούν. Το πέρα λίγο μου πούλησε, υπάρχει μια ένταση τώρα εδώ και μια διακοπή. Για να δούμε, η Μίωρη παράταση πλέον παίρνει άλλη στροφή στον αγώνα του κυπέλου. Η Εύωσμο με τον Πολίτη σκόρε τα αγώνα. Ένα 1-0 επί της Θέρμης. Λίγο κοντά, κάτσιο μέσα. Μπάλα γύρισε πίσω τώρα. Αυτό πώς έβγαινε, γιατί βγήκε. Ακούγομαι. Ακούγομαι. Δεν βγήκε γι' αυτό. Σίγουρα. Ναι, δε, ακούγεσαι. Θα πιάσω λίγο το πιο. Στοφιά. Θα το κρατώ στο χέρι καλύτερα.
Εδώ προσπάθει τώρα σε μια παλιά. Βγαίνουμε τώρα την μπάλα από τα πόδια τώρα από τον Αναστασιάδη. Είμαστε στο 95, στο πρώτο πεντάλεπτο. Από το 91 προς 92 ο πολίτης έδωσε δικαίωμα στον Εύωσμο να κάνει την επέμβαση και να είναι μπροστά με 1-0 έτορμα Αϊκού Θέρμης. Κατοχή της μπάλας τώρα από την αριστερή πλευρά. Γεωργιάδης προσπάθησε, δεν πέρασε. Έκανε την κίνηση εκεί σε ένα διώξιμο που έβγαλε ο Παπαστεριανός. Για να δούμε τώρα με την μπάλα να βγαίνει μπροστά. Αντεπίθεση που αναβγεί. Κολέτσι προσπάθησε. Για να δούμε, το παιχνίδι απέκτησε μεγάλο ενδιαφέρον. Η σέντρα τώρα που γίνεται, η μπάλα περνάει από όλους. Καταλήγει δεξιά. Για να δούμε στα πόδια τώρα από τον αρχηγό και της Θέρμης. Για να δούμε τώρα την αντεπίθεση που κάνει ο Τάγκου, ο οποίος θέλει να βγει. Ενώ υπάρχει πεσμένος κάτω παίχτης εδώ και έχουμε μια διακοπή. Για να δούμε τώρα το φάουλ που θα εκτελεστεί για την ομάδα του Θερμαϊκού. Θα γίνει σέντρα. Πετάγεται ο Μαργαρίτης, διώχνει την μπάλα. Ένα γύρισμα από τον Παπαστεριανό. Πάει να γίνει το σέντρα από κόντρες, διώχνει πέτυσε της Αεβόσμου. Εδώ πάει να σουτάρει, πολύ άστοχα όμως, σε καλή θέση. Δεν θα μπορέσει ο επιθετικός εδώ του φιλοξενωμένου. Θα στείλει την μπάλα πάνω από το δοκάρι του Αργυρόπουλου. Όλα αυτά στο 1 λεπτό από το πρώτο μέρος της παράτασης. Με το 1-0 να μένει πάντα με τον κόλ του πολίτη. Η Αεβόσμου έχει πάντα τον πρώτο λόγο σε ένα μεγάλο παιχνίδι που πλέον παίρνει φοβερό ενδιαφέρον μετά τον κόλ που ήρθε στο δεύτερο λεπτό της παράτασης του πρώτου μέρους. Και ο Τζέλα που έπαιξε ωραία έξυπνα και ο πολίτης η χρυσή αλλαγή που μπήκε στον αγώνα σκόραρε για να δώσει δικαίωμα. Τάγκου στην κεφαλιά. Η μπάλα ανοίγει χώρο δεξιά, αλλά ξανακερδίζουν οι παίκτες εδώ. Τρέχει να τα πιέσει. Πάει να πιέσει τώρα μπροστά ο Τζέλα.
όπου μπήκε σίγουρα, έδωσε μεγάλο κίνητρο μπροστά μαζί με τον πολίτη, στην επιθετική γραμμή του Γιώργου Τσοκαλίδη. Έτσι λοιπόν, οι παίκτες της ΑΕ Βόσμο, που σίγουρα κάνουν μεγάλο βήμα, απολευθερώνονται και από τον άγχος μετά τον γκολ, έχουν σίγουρα πάρει τον πρώτο λόγο και προσπαθώ μέχρι το τέλος σίγουρα να κρατήσω αυτή τη μεγάλη πρόκριση. Συμπληρώνουμε το πρώτο δεκάλεπτο. Στο 100 το αγώνα μπήκαμε συνολικά. ΑΕ Βόσμο Θερμαϊκό Θέρμης 1-0. Μπαλιά μπροστά. Ναράς. Η κίνηση που γίνεται από τον Γαβαλίδη. Από τα πόδια τώρα από τον Τσιάτιο. Διώχνει ο παίκτης της ΑΕ Βόσμο. Πάει ο Τζέλα. Διεκδικεί την μπάλα ανάμεσα στους παίκτες. Έδιωξε όσο μπόρεσε. Έφτασε όμως εκεί στον Παπαστεριανό. Θα βγάλει μπαλιά και θα τρέξει τώρα δεξιά. Προσπαθεί να περάσει ο Γαβαλίδης. Τι έχουμε? Πλάγιο. Τελείται τώρα το πλάγιο από τον Μαργαρίτη προηγουμένως. Η μπάλα έφτασε στα πόδια τώρα από τον Παπαστεριανό. Βαθιά μπαλιά τώρα που γίνεται από τον Σενγκέρκη. Εδώ προσπαθεί να γυρίσει την μπάλα για να δούμε. Καρκαλατσίδης δεν μπόρεσε, διώχνει Ευόσμου, που σίγουρα προσπαθεί με καθαρές σκέψεις να τελειώσει αυτή την πρόκληση. Αχαλινόπουλος. Μπροστά η Ευόσμου. Για να δούμε τώρα. Εδώ κάνει την κίνηση. Βγαίνει τώρα ο Καρατζάουγλου. Δοκιμάζει μπαλιά. Τρέχει ο Τζέλα. Καλύπτουν οι αμυντικοί. Βγαίνει ο Ματζάρης. Μπλοκάρει την μπάλα και την προωθεί τώρα γρήγορα δεξιά. Πουναράς με την μπάλα. Πουναράς. Ξανθόπλος πιέζει τον αντίπαλο του. Έρχεται ο Μαργαρίτης. Κρατάει την μπάλα ωραία. Κάνει μια μπαλιά. Θα διώξει. Θα καταλήξει σε πλάγιο. 12 λεπτά. Εκτελέσκεται το πλάγιο από τον Πουναρά. Γεωργιάδης, Σιάτσιος, θέλει να περάσει, κλείνεται. Έχουμε διακοπή εδώ, βλέπω κάποιο πρόβλημα στον Αργυρόπουλο. Να θυμίσω βέβαια τα άλλα δύο παιχνίδια που ολοκληρώθηκαν. Αγροτικός Αστέρας Μηχανιώνα τελικό αποτέλεσμα 0-1. Μηχανιώνα είναι στον ημιτελικό. Και ΑΕΚ Δέλτα Δόξα Σύρου 4-0. Τα ΑΕΚ Δέλτα είναι η δεύτερη ομάδα. Και τώρα πλέον να δούμε η ΑΕ Βόσμου, αν θα είναι η τρίτη ομάδα που θα ακολουθήσει τους δύο αναφερόμενους για να συμπληρώσουν τα ζευγαρία των ημιτελικών. Με το παιχνίδι βέβαια που μένει σε γκρεμότητα, αυτό που είπαμε της αυγής με την επανομή, θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη. Τελευταία λεπτά για το πρώτο μέρος. Η ΑΕ Βόσμου, χάρη στον κόλ του πολίτη, είναι αυτή που έχει τον πρώτο λόγο να διεκδικήσει μια μεγάλη πρόκριση σε μια χρονιά σίγουρα που η ομάδα του Τσοκαλίδη έδειξε ικανότητες μεγάλες, αφού βρίσκεται και στην κορυφή της βαθμολογίας και σαφώς διεκδικεί μια είσοδο προς τον τελικό, στο δεύτερο αρχικό στόχο. Αντίπαλος στη Θέρμη, αλλά έδειξε ότι σίγουρα πίεσε, προσπάθησε, δημιουργήθηκαν ευκαιρίες, δεν αξιοποιήθηκαν. Ήρθε όμως στην παράταση με τις χρυσές κινήσεις και τις προοπτικές που έκανε ο Γιώργος Τσοκαλίδης, περνώντας Τζέλα και Πολίτη, με το δεύτερο να σκοράρει και να δίνει δικαίωμα στην ΑΕ Βόσμου να απελευθερώνεται και από τον άγχος. Ένα σούτ τώρα που γίνεται από τον Παπαστεριανό. Η μπάλα δεξιά. Προσπαθεί να γεμίσει ο Πουρναράς. Προσπάθει να γίνει το σούτ από κοντά. Εδώ διαμαρτυρίες προφανώς για τη Θέρμη. Κόρνερ. Εδώ διαμαρτύρω ότι υπήρχε σπρώξιμο εκεί, αλλά ο Τικόσογλου ήταν κοντά. Η μπάλα είναι κόρνερ που πάει να εκτελεστεί με τον Πουρναρά και με τη Θέρμη να ψάχνει τις λύσεις πριν είναι αργά. Για να δούμε. Μεγάλη αγωνία. Ήδη συμπληρώσαμε τα πρώτα
105 λεπτά. Το πρώτο 17 λεπτό ουσιαστικά. Για να δούμε. Γίνεται η εκτέλεση του κόρνερ. Πετάγεται εντυπωσιακά Αργυρόπουλο μέσα σε ένα κουβάρι παιχτών. Τελειώνει τη φάση και κρατάει όρθια την Εύωσμο με το 1-0. Η αποτελεσματικότητα του σίγουρα σε καθοριστικά σημεία φάνηκε σίγουρα ικανότατη και μεγάλη. Βαδίζουμε προς το τέλος, το πρώτο 15 λεπτών. Στο 105 και κάτι είμαστε. ΑΕΒΟΣ μου θυμίσω. Θερμαϊκός Θέρμης 1-0 χάρη στον γκολ του Πολίτη. Από το 92. Η προβολή από τον Παπαστεριανό πάει να κλέψει την μπάλα. Πιάνουμε από κοντά. Πήγε να βάλει τα πόδια του εκεί ο Τζέλα. Έρχεται τώρα γρήγορα ο Γαβαλίδης. Την μπάλα πίσω στον Πουρναρά. Θα γίνει ένα σούτ εκεί. Καλύπτει εδώ, βγαίνουν οι παίκτες εδώ της Εβόσμου. Πιο γρήγορος ο Κυριακίδης. Κεφαλιά από τον Μαργαρίτη. Νέα μονομαχία, ναι, κεφαλιά και από τον Τροχοπεδίωξε. Την μπάλα πέρασε από όλες, ένα γέμισμα τώρα που κάνει ο Αναστασιάδης. Δεν θα περάσει μπάλα. Πίσω στον Τσιάτσιο. Έρχεται από την άλλη μεριά. Τρέχει Θέρμη. Προσπαθεί να βρει τις λύσεις. Θα γίνει μια σέντρα. Μια κεφαλιά εδώ από κοντά. Θέλει να τελειώσει. Βγαίνει ο Αργυρόπουλος. Με την κάλυψη που είχε δεν υπήρχε τίποτα. Εδώ και μαζεύει την μπάλα ο goalkeeper της Εύωσμου. Δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο 107 πάμε. Για να συμπληρωθεί το πρώτο 15 λεπτό. Εκτελέστηκε αυτό το ελεύθερο. Η μπάλα δεξιά. Μια παλιά τώρα που γίνεται. Με τον προθυμένο τώρα να βγαίνει γρήγορα μπροστά. Γαβαλίδης θέλει, ο Πουναράς. Την προσποίηση να αλλάξει. Κάνει την κίνηση. Δεν πέρασε. Μαργαρίτης με την μπάλα. Για να δούμε. Επιμένει. Γεμίζει. Κάνει την κίνηση. Ξανθόπουλος. Πατάει την μπάλα. Επιμένει μόνος του. Περνάει τους αντιπάλους του. Για να δούμε. Παίζει με τον Καρατζάογλου. Και έχουμε πλάγιο για την Εύωσμο που κερδίσει και το χρόνο. Δεύτερο λεπτό προς τρίτο των καθυστερήσεων από το πρώτο 15 λεπτό. Φουντώνει η αγωνία μετά τον γκολ. Θυμίζω που πέτυχε ο Πολίτης. Η Εύωσμο είναι μπροστά με αυτό το πολύ σημαντικό 1-0 στον αγώνα κυπέλλου της προημιτελικής φάσης που αποκτήθηκε από τα Μάλγαρα. Για να δούμε. Τάνγκου στο πλάγιο. Τελείται. Προσπαθεί να κάνει κίνηση. Θέλει να περάσει. Τελικά. Τέλος. Τέλος το πρώτο 15 λεπτό. Με 3 λεπτά καθυστερήσεις. Πάμε σε σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε για το επόμενο 15 λεπτό για να δούμε τελικά αν τον γκολ του Πολίτη θα είναι αυτό που θα δώσει τη μεγάλη πρόκληση στην Εύωσμου από το πάθος που βγάζει και την προσπάθεια που κάνει να περάσει έναν σίγουρα μεγάλο αντίπαλο. Τελειώνουμε 2.30. Λοιπόν, πάμε. Επιστρέφουμε και πάλι για τα 15 λεπτά με την αγωνία να μεγαλώνει. Μετά τον γκολ θυμίζω από το 92. Γκολ που ήρθε από τον Πολίτη. Η Εύωσμου προηγείται 1-0 και απομένουν ακόμα 15 λεπτά αν θα είναι παρόν στα ημιτελικά του κυπέλου με τη Θέρμη να προσπαθεί όπως είπαμε να βρει τις λύσεις. Ένα παιχνίδι που χρειάστηκε να πάμε στην ημίωρη παράταση εκεί που η Εύωσμου έβγαλε ψυχική κατάθεση και κατάφερε να βρει τις λύσεις σε συνεργασία Τζέλα με τον Πολίτη. Αργυρόπουλος κρατάει την μπάλα και μαζί τη μεγάλη πρόκληση σίγουρα κοντά σε ένα μεγάλο αντίπαλο όπως ήταν η Θέρμη που αν και στις καθυστερήσεις είχε την ευκαιρία να σκοράρει δεν τα κλέψε την πρόκληση, δεν το έκανε. Ήταν ένα παιχνίδι βέβαια Γκραν Κινιόλ με αστοχία, με αποφασιστικότητα αλλά και με αρκετά λάθη αλλά αυτός που επέμεινε περισσότερο σίγουρα δείχνει. Για να δούμε τώρα εδώ την μπάλα από δεξιά για την Εύωσμου που προσπαθεί να βγάλει κάποια σέντρα. Ψάχνει προφανώς αν μπορεί να πετύχει ένα δεύτερο γκολ να τελειώσει το παιχνίδι. Πήγε να γίνει κίνηση, πήγε και ο Ξανθόπουλος, δεν πέρασε. Αλλαγή τώρα από τα πλάγια σε μια γρήγορη μπαλιά. Για να δούμε. Η μπάλα τώρα γρήγορα φτάνει. Στον προθυμένο τώρα να βγαίνει δεξιά. Έκανε την κίνηση, για να δούμε. Μαρούδας. Γύρισε την μπάλα πιο πίσω. Έκανε την κίνηση και ο Τσιούχας. Μια κεφαλιά εδώ αλλά χωρίς όμως αποτέλεσμα.
η μπάλα πίσω στον Αργυρόπουλο. Για να δούμε, ο χρόνος κοιμάει και μαζί η πρόκριση με την ΑΕΜ Βόσμου, χάρη στον κόλ, θυμίζω, από το 91 προς 92 που πέτυχε μετά από θαυμάσια συνεργασία των παιχτών ο πολίτης από την παλιά που δείχθηκε από τον Τζέλα. Ένα παιχνίδι βέβαια σπιχτό, με γρήγορες κινήσεις. Το 18 μπήκε από τη θέση, ποιος είχε τώρα στο ίδιο. Ο Μαυρούδας. Να λοιπόν ο Αναστασιάδης που έφυγε, ήταν από τις αλλαγές που έκανε, προσπαθεί να ρισκάρει επιθετικά ο Εμιλιάνο Χαλινάη, πέρασε Τσιούχα, πέρασε Μαυρούδα, Κουναρά, Καβαλίδης. Για δούμε τώρα ένα φάουλ για τη Θέρμη που προσπαθεί να ψάξει τις λύσεις για να μπορέσει να μπει στο παιχνίδι. Αποβλήθηκε πίσω στο σκορ. Τρίτο λεπτό. Στο 108 μπήκαμε. Για με αυτό το φάουλ τώρα που θα πάρει θέση να εκτελεστεί. Θα γίνει σέντρα απευθείας, η μπάλα περνάει από όλους, μια κεφαλιά που κατεβάζει την μπάλα. Το σούτ εδώ προσπάθησε, δεν μπόρεσε τελικά. Η μπάλα φύγε παράλληλα από την εστία εκεί, το αργυρό πλάουτ. Προσπάθησε και η Θέρμη, δείχνει κατά διαστήματα, είχε ευκαιρίες αλλά δεν τις αξιοποίησε. Για να δούμε, μέχρι το τέλος μάχη με σώμα, αλλά τον πρώτο λόγο πάντα τον έχει η Βόσμου, που κρατάει στα πόδια της. Το πρώτο λόγο μια σπουδαία πρόκληση στο απόλυτο ντέρμπι που έβγαλε η προημιτελική φάση ανάμεσα στις δύο ομάδες που συνεχίζεται όπως είπαμε και στην παράταση. 1-0 μπροστά η ΑΕΒ Βόσμου με τον γκολ του Πολίτη. Πλάγιο. Γύρισα πίσω όλοι να κρατήσω και τις οροπίες. Είναι λογικό. Πιέζει η Θέρμη, βλέποντας τον χρόνο να την πιέζει στα 15 λεπτά, ίσως και λιγότερα, αφού είμαστε ήδη στο τέταρτο. Βαδίζουμε στο 110. Μια παλιά τώρα που γίνεται. Το σούτ από τον Μαργαρίτη που διώχνει την μπάλα. Θέλει να σηκωθεί. Κατεβάζει την ενέργεια. Μαυρούδας έκανε το σούτ. Δεν πέρασε. Μπροστά η Βόσμου. Για να δούμε. Ξανθόπουλος. Συνεργάζεται. Καρατζάουγλου. Βγάζει παλιά. Τρέχει. Προλαβαίνει με το κεφάλι πριν ο Πολίτης πετύχει σωστά ένα δεύτερο γκολ. Έδιωξε. Και τώρα μπροστά ο Τσιάδιος. Στα πόδια τώρα γρήγορα. Του Γκαργαλατζίδη θα κάνει την κίνηση, η κεφαλιά, το σούτ απευθείας από τον Καρατζάογλου, η μπάλα πίσω στον Ματζάρι. Γρήγορη αλλαγή που έγινε από την άλλη μεριά, έκανε την κίνηση ο Τσιούγας, γύρισε την μπάλα πιο πίσω. Εδώ θα γίνει μια σέντα, θα διώξουν οι Πέτσα Ευόσμου. Επαναφορά για τη Θέρμη. Που προσπαθεί να επιχειρήσει προς πίσω ο Πουρναράς. Θέλει να βγάλει σέντα. Δοκιμάζει αυτή τη βαθιά παλιά. Σε καλή θέση ο Αργυρόπουλος, ανίκητος. Όταν χρειάστηκε, κρατάει την μπάλα και μαζί την πρόκληση για την ομάδα της Ευόσμου. Στο 106 μπαίνουμε. Είμαστε στο 6ο λεπτό. Δεύτερο μέρος της παράτασης. Μεγαλώνει το ενδιαφέρον. Πέφτει το φως, αλλά σίγουρα κορυφώνεται και η αγωνία. Στο πιο απρόβλεπτο παιχνίδι της προημιτελικής φάσης του κυπέλλου που συνεχίζεται εδώ στα Μάλγαρα πέρα των 90 λεπτών. Με σκόρα τον Πολίτη. Που θα δούμε αν τελικά δώσει αυτή τη μεγάλη πρόκληση και κάνει τα σχέδιά του η ομάδα να διεκδίκησε και το δεύτερο στόχο πέρα από την πορεία του πρωταθλητισμού. Εδώ προσπαθεί μόνο του να κρατήσει την μπάλα αλλά δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει. Φάουλ. Για τη Θέρμη. Που ανοίγει χώρο δεξιά. Μαυρούδας. Γύρισε την μπάλα. Από την παλιά που βγαίνει. Έκανε την κίνηση, προσπάθησε, κάποια σέντρα δεν πέρασε. Φάουλ για τον Καρατζάουγλου. Σίγουρα η ψυχολογία είναι με την Ευόσμου που έχει και τον πρωτολόγο. Από εκεί και πέρα προσπαθεί να διαχειριστεί τον χρόνο. Και εφόσον φτάσει αυτή τη μεγάλη πρόκληση, σίγουρα θα είναι μια τεράστια επιτυχία για την ομάδα της Ευόσμου και το συγκρότημα του Γιώργου Τσοκαλίδη που έδειξε χαρακτήρα και αποφασιστικότητα.
κόντρα σε ένα μεγάλο όνομα που πάλεψε βέβαια, αλλά η ΕΦΟΣ μου είχε περισσότερο την μπάλα στα πόδια της, διεκδίκησε, αλλά είπαμε, γίνα και λάθη, έλειπαν οι τελικές ενέργειες, αλλά τον γκολ όμως που ήρθε από τις χρυσές αλλαγές, για να δούμε τώρα αυτή την προσπάθεια, γιατί το σούτ τώρα που γίνεται και χάνει απίστευτη ευκαιρία να φέρει το παιχνίδι στα ίσα ο Γαβαλίδης, ο οποίος έγινε αποδέχτητα τα πλάγια, έκανε το σούτ την μπάλα από το πρώτο δοκάρι του Αργυρόπουλου, θα καταλήξει out. Εδώ χάνει μια χαρακτηριστική φάση Θέρμη να ξαναμπεί στο παιχνίδι που δείχνει να μην καταθέτει τα όπλα. Και όπως είπαμε, όσο μεγαλώνει ο χρόνος, τόσο κορυφώνεται και το ενδιαφέρον του αγώνα. Σίγουρα και η Θέρμη μπορεί βέβαια να μην είχε τόση περισσότερη κατοχή από τον κηπεδό Χαϊβόσμου, αλλά όμως κατά διαστήματα είχε ευκαιρίες που όπως και στην κανονική διάρκεια μπορούσε να σκοράρει. Έτσι και τώρα ο Γαβαλίδης που πήγε εδώ να φέρει το παιχνίδι στα ίσα, είπαμε, αυτός που θα θέλει περισσότερο, αυτός που θα πιέσει περισσότερο, αυτός που θα κάνει ίσως λιγότερα τα λάθη, αυτός που θα σκεφτεί καλύτερα, θα είναι ο μεγάλος νικητής. Και μέσα στιγμής δείχνει η ΕΒΟΣ μου να είναι αυτή που ουσιαστικά έχει το πάνω χέρι του αγώνα. Για να δούμε όμως, γιατί όσο κυλά ο χρόνος, τόσο ευρύνεται το ενδιαφέρον σε ένα παιχνίδι πραγματικά όχι για καρδιακούς όπως κυριάρχησε από τη δυναμικότητα αλλά και την αποσκότητα του αγώνα. Παιχνίδι πλούσιο, φτωχό σε σκόρ, αλλά σίγουρα ικανότατο σε ρυθμό και με γρήγορες κατοχές. Βλέπετε την μπάλα πάνω κάτω, ασυγκράτητη παίκτη των δύο ομάδων προσπαθούν να κάνουν τα πάντα για την πρόκριση. Μπαλιά γρήγορη που έγινε από σέντρα που έβγαλε, ο Παπαστεριανός δεν πέρασε. Τα ρισκάρει βέβαια και Θέρμη γιατί βλέπει το χρόνο να πιέζει, κερδίζει τώρα το πλάγιο. 8 λεπτό. Ακόμα 7 λεπτά. Χωρίζουν την Εύωσμο από τη μεγάλη πρόκληση. Ένα σούτ εδώ, διαμαρτυρίες προφανώς από το πρόξιμο. Συνέχεια με τον πολίτη να κάνει ένα σούτ. Βγάζει την μπάλα έξω. Εδώ διαμαρτυρίες προφανώς και από τους φίλους της Εύωσμο ότι δεν υπήρχε τίποτα. Απλά προσποιήθηκε εκεί ο παίκτης της Θέρμης για το πέναλτι. Κεφαλιά τώρα. Η μπάλα περνάει από όλους. Η κίνηση που γίνεται, βλέπει ο Αργυρόπουλος την μπάλα, δοκάρει, βρήκε στα χέρια, λέει ότι δεν την ακούμπησε, αλλά ο Δικόζογλου λέει κόρνερ. Για να δούμε, χρειάζεται μεγάλη προσοχή γιατί μπαίνουμε στο πιο κρίσιμο και κομβικό παιχνίδι του αγώνα. 6 λεπτά ακόμη για τα 120. Τι 6 λεπτά, παράγκα, πες 2 λεπτά, άδικα, ήδη ανάψαν και προβολή, αλλά παίχθηκε το φως. Αλλά να δούμε στο τέλος πώς θα λουχθεί. Φοβερός ο Αργυρόπουλος με γροθιές. Αντιστέκεται, λέει όχι. Νέο σούτε σε πλάτες από την ενέργεια που έκανε ο Πουναράς. Γύρισμα του πολίτη που βγάζει τώρα μπροστά. Αντεπίδεση του τώρα. Απευθείας μπαλιά τώρα που έγινε. Και αντεπίδεση τώρα για την Εύωσμο μου. Για να δούμε. Βγαίνει τώρα ο Τζέλα σε γρήγορο ρυθμό μπροστά. Τον πιέζει εκεί όσο μπορεί ο Πουναράς. Τζέλα ψάχνει στη ρήμα, τα κρατάει την μπάλα μόνο του. Περνάει τελικά. Για να δούμε. Τζέλα μπαίνει. Σουτάρει, αλλά εκεί δεν είχε κάποιον να ακολουθήσει. Εδώ έκανε μια πολύ καλή ενέργεια, αλλά δεν τον ακολούθησε κάποιος. Για να τελειώσει τη φάση. Και ίσως να τελειώσει και τον αγώνα. Είπαμε, λίγο το άγχος είναι πάνω από την πίεση των παιχτών και είναι λογικό. 5 λεπτά ακόμη. Στο κατακόρυφο η αγωνία. 115 λεπτά δείχνει το χρονόμετρο στο στάδιο εδώ των Μαργαρών. Καθαρό μυαλό, όπως λέει και ένας φίλος που ακούτε, αλλά και καθαρές σκέψεις. Φέρνουν την επιτυχία των δύο ομάδων σε ένα παιχνίδι που θα κρατήσουμε την επιμονή και την πίεση. Η ΕΦΟΣ μου πάντα μπροστά με τον πρώτο λόγο. Με τον κόλ του πολίτη. Προσποίηση τώρα που θέλει να κάνει σέντρα. Ψάχνει να γυρίσει την μπάλα. Δεν μπόρεσε τελικά. Αν και επέμενε εκεί, αλλά δεν πέρασε όπως ήθελε ο Πουναράς. Εδώ προσπαθεί τώρα πέσει τη Θέρμη. Γύρισε την μπάλα. Διώχνει. Πάει να πιέσει ο Καρατζάουγλου. Τρέχει ο Σεργέρη. Πίσω για το Ματζάρι. Δραματικά τα τελευταία λεπτά του αγώνα. Σε μια φοβερή μονομαχία, σε ένα παιχνίδι που σας έλεγα βέβαια από το ξεκίνημα ίσως κρυθεί στον γκολ αυτό που ήρθε από τον πολίτη, εφόσον δεν αλλάξει κάτι μέχρι το τέλος. Μια κεφαλιά στο διώξιμο. Ο πολίτης τώρα με την μπάλα κρατάει την κατοχή. Θα πετάξει την μπάλα έξω γιατί βλέπει πεσμένο κάτω τον Ξανθόπουλο. Εδώ έχουμε διακοπή με τον Ξανθόπουλο, πεσμένο κάτω. 116 λεπτά δείχνει το χρονόμετρο. Αλλά σίγουρα θα ακολουθήσει κανένα παραπάνω, προφανώς από τις διακοπές. Πέφτει το φως, αλλά η αγωνία όμως δεν λείπει
ούτε λεπτό από την αναμέτρηση. Μια μονομαχία με δύναμη και όπως είπαμε αγωνίας. Εκτελέσκε τώρα το πλάγιο από τον Σιούχα, είναι κατοχή για την Εύωσμο. Χαλινόπουλος θα πάρει θέση. Κεφαλιά από τον αρχηγό εκεί τον Παπαστεριανό. Τζέλα έβαλε τα πόδια του, τρέχει να καλύψει ο Τσιάτιος. Προωθεί την μπάλα από την άλλη μεριά. Πιέζει η θέρμη, πιέζεται και από τον χρόνο. Σε αυτό το ρευστό, αλλά σημαντικό ένα μηδέν που δίνει την πρόκληση στην Εύωσμο. Πλάγιο με τον Πουρναρά. Ακόμα 2 λεπτά. Στο 118 μπήκαμε. Μία ανάσα η Εύωσμο από μια τεράστια πρόκριση κοντά σε ένα μεγάλο αντίπολο όπως ήταν η Θέρμη που πάλεψε, αλλά οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που πίεσαν και κάναν την υπέρβαση. Αντεπίδευση τώρα που βγαίνει. Ξανθόπουλος τώρα μόνος του, για να δούμε. Προσπαθεί να τα βάλει με όλους, για να δούμε. Ανοίγει την μπάλα, προσπαθεί να βγει, επιμένει, αλλά στο βηματισμό δεν μπόρεσε να τελειώσει. Out. Ματζάρης. Τσουκαλίδης όρθιος κρατάει με μια γροθιά την ομάδα του, δεμένη και προφανώς προς τον ημιτελικό. Κλέψιμο για την Εύωσμο. Καρατζάογλου. Για να δούμε. Περνάει. Πολίτης. Για να δούμε. Μόνο στο εναντίον δύο. Για να δούμε. Σκάβει την μπάλα. Από κοντά. Τζέλα. Τέλακα. Πολίτης. Πάρα σουτάρι. Εδώ πήγε να παίξει το 1-2. Όπως είχε γίνει και στην περίπτωση του γκολ. Αλλά δεν μπόρεσε. Μπερδεύτηκαν εδώ. Γύρισε την μπάλα την άλλη μεριά. Βαθιά σέντρα τώρα που γίνεται. Απευθείας το σούτ όπως από τον Τρόκα. Για να διώξει μακριά και να κερδίσει και τον χρόνο. Πίσω στο Ματζάρι. Ένα λεπτό ακόμη. Στο 119. Η Εύωσμο είναι μία ανάσα από την μεγάλη σπουδαία πρόκριση στο πιο μεγάλο παιχνίδι του κυπέλου που παρακολουθείτε φίλες και φίλοι από τα Μάλγαρα, που αν και χρειάστηκε να περάσουμε πέρα τα 90 λεπτά και όπως είπαμε παρόλο που πέφτει και το φως, αλλά η αγωνία συνεχίζεται μέχρι το τελευταίο σφύριγμα με τον Δικόσογλου. Πολίτης με την μπάλα με τον Καρατζάογλου κρατάνε, παίζει εδώ τον αδείο. Εδώ προσπαθεί τελικά. Πλάγιο. Πλάγιο για τη Θέρμη. Εκτελέστηκε γρήγορα. Εδώ προσπαθεί να βγει μπροστά ο προθυμένος εκεί παίκτης. Δεν μπόρεσε. Για να δούμε εδώ πάνω να γίνει κάποιο σούτ εκεί. Πήγε και ο Λουφάκης προηγουμένως, αλλά δεν πέρασε. Πολίτης κρατάει την μπάλα, δεν βιάζεται. Με τον Καρατζάογλου. Μπερδεύτηκαν εδώ. Λάθος. Μπροστά η Θέρμη. Για να δούμε η κίνηση από τον Γκαργαλατζίδη στα πόδια δεξιά του Λουφάκη. Λάθος εδώ, κλέβει η ομάδα της Εύωσμου. Περνάει μπροστά, για να δούμε τώρα. 2 εναντίον 2, για να δούμε από την άλλη μεριά. Περιμένει κάποιος παίκτης εκεί, πάει κοντά ο Τζέλα. Για να δούμε τι θα κάνει. Στριβογυρίζει, γυρνάει την μπάλα. Κάνει την κίνηση. Παίζει μπροστά. Τζέλα, για να δούμε. Ζητάει τώρα από δεξιά, Πολίτης. Offside. Συμπληρώσαμε τα 120 λεπτά και πάμε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο 121. Μονομαχία εκεί. Πετάγει το Μαργαρίτη, διώχνει την μπάλα. Αφήνει τη φάση να κυλήσει. Μπαλιά τώρα που βγαίνει δεξιά. Πετάγεται με το κεφάλι, διώχνει ο Πολίτης με την μπάλα στην κατοχή του. Προσπαθεί να περάσει. Τον πιέζει ο Τσιάτσιος. Βαθιά μπαλιά που γίνεται πίσω στον Ματζάρι. Πρώτο λεπτό το καθυστερήσεων. Στο 121 μπήκαμε, πάμε στο 122. Τα βλέμματα στραμμένα στο γήπεδο και η αγωνία τεράστια. Στο δραματικό φινάλε του αγώνα. Με την Εύωσμο να είναι μπροστά και να κρατάει την πρόκριση. Η μπάλα γύρισε πίσω, εκεί που τρέχει ο Μαρούδας. Θα πάρει το πλάγιο για τη Θέρμη. Η μπάλα πίσω, Ματζάρης. Το σούτ απευθείας που κάνει. Κατεβάζει με τα γόνατα, προσπαθεί με διπλή προσπάθεια. Καλύπτει με το κορμί του και γύρισε και πέρασε στον Πολίτη. Πολίτης με την μπάλα. Θα κάνει την κίνηση από την παλιά, ωραία που γύρισε.
Ερτιούνης, για να δούμε πολίτης, βγαίνει τώρα δεξιά, κρατάει την μπάλα. Θέλει να περάσει, ανοίγει την μπάλα, περνάει εδώ, κάνει το σούτ παράλληλα, πάει να σουτάρει ο Τζέλα. Ένα δίδυμο φωτιά εκεί, η παρουσία μετά την αλλαγή, μαντουμάν από τον Τζοκαλίδη, σίγουρα ήταν πολύ σημαντική. Και αυτή τη στιγμή το τελευταίο σφύριγμα. Ότι Κόζογλου σφυρίζει για τελευταία φορά. Τεράστια πρόκριση για την ΕΦΟΣ μου. Χάρη στον κόλ του πολίτη, είναι τελικά του κυπέλου και κάνει σίγουρα προφανώς τα σχέδιά της για να διεκδικήσει έναν ακόμα στόχο πέρα από το πρωτάλημα. Το τελικό 1-0 ήρθε στο 91 προς 92 όταν ο Τζέλα άλλαξε ωραία την μπάλα. Ο πολίτης την έστειλε στα δίκτυα και απογείωσε την ομάδα της ΕΦΟΣ μου στο 12ο ουρανό που πλέον περνάει ένα μεγάλο αντίπαλο και έτσι πλέον θα βρεθεί στα ημιτελικά για να διεκδικήσει μια είσοδο προς τον τελικό του κυπέλλου. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήστε ένα φοβερό παιχνίδι που αν και τα πολλά λάθη που κυριάρχησαν, η ΕΦΟΣ μου τελικά επέμενε, λύγησε τον αντίπαλό της και πήρε τελικά μια τεράστια πρόκληση. Πάμε σε γρήγορο διάλειμμα, σε δηλώσεις και ολοκληρώνουμε την παρουσία μας. Τώρα πάμε. Λοιπόν, το παιχνίδι ολοκληρώθηκε. Η ΕΦΟΣ μου είχε το θράσος, είχε την δύναμη να φτάσει στον ημιτελικό του κυπέλλου. 1-0 χάρη στον γκολ του πολίτη. Κοντά μου έχω τον Τρόγκα τον Αργυρόπουλο να μας πούν τα συναισθήματα μετά από ένα πολύ μεγάλο αντίπαλο που υποδέχτηκαν. Το όραμα που κάνουν το δεύτερο στόχο να διεκδικήσουν την παρουσία τους προς τον τελικό. Καλησπέρα και χρόνια καλησπέρα, πολλά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο μάτσο. Αλήθεια είναι μια πολύ καλή ομάδα δουλεμένη. Το πιστέψαμε. Δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από ομάδες γαμαθηνικής. Η ομάδα του ΕΦΟΣ μου έχει γεννηθεί και έχει φτιαχτεί για να παίξει γαμαθηνική. Οπότε το δείξαμε και σήμερα. 120 λεπτά, η κούραση είναι μεγάλη. Αυτά, συγχαρητήρια και συναντήματα. Κύπελο και πρωτάθλημα για την ΕΦΟΣ μου. Το εύχομαι. Το εύχομαι. Πραγματικά το εύχομαι. Τι κρατάς από το σημερινό αγώνα, το πάθος που κάνατε. Το πάθος και που ξαναείδα κάποιους φίλους που στην πρώην ομάδα μου. Ωραία, να είσαι καλά, γόρι μου. Πάμε και στον Αργυρόπουλο που όταν χρειάστηκε με τις επεμβάσεις του κράτησε μακριά τους παίκτες της Θέρμης και έδειξε το δρόμο προς τον τελικό. Προφανώς αυτό που έχει μέσα στο μυαλό του. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Ναι, όπως είπε και ο Στέλιος, προανέφερε, ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ήμασταν τακτικά άψογοι. Παίξαμε, θεωρώ, το καλύτερο παιχνίδι μας για φέτος, γιατί παίζαμε και με μια ομάδα που ήταν μια κατηγορία πάνω. Δεν απολυθήκαμε ιδιαίτερα εκτός από αυτή τη φάση που είπατε, στο 93. Βάλαμε ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ και είμαστε στον ημιτελικό. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Πού θα γαρίσει αυτή την πρόκληση, εσύ, σήμερα το βράδυ? Ναι. Δεν μπορώ να πω. Ωραία, μυστικό. Ναι. Ευχαριστούμε. Πάστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, λίγο πριν ολοκληρώσουμε, κοντά μας έχουμε το χρυσό σκόρ που χάρισε μια τεράστια πρόκληση ο Δημήτρης Πολίτης. Θα μας πει πρώτα τα συναισθήματά του για αυτό το τεράστιο μεγάλο παιχνίδι που έδωσε η ομάδα του και φυσικά αυτή τη μεγάλη πρόκληση πριν να ευχηθούμε πρώτα χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Δημήτρη, καλησπέρα, συγχαρητήρια. Ένα παιχνίδι που κρίθηκε τελικά στα θέλω, είσαι ευός μου. Καλησπέρα, χρόνια πολλά σε όλους. Με υγεία πάνω απ' όλα. Το θέλαμε το ματς. Ο ευός μου έχει στόχους υψηλούς στη φετινή χρονιά, το δείχνει σε κάθε παιχνίδι. Πιστέψαμε το μάτς, το θέλαμε. Βέβαια ήταν ένα μάτς που μπορούσε να πάει παντού. Είχαμε και εμείς φάσεις, είχε και η Θέρμη φάσεις. Ευτυχήσαμε να βάλουμε ένα γκολ, το κρατήσαμε, προχωράμε, δεν έγινε κάτι. Συνεχίζουμε. Τώρα, φέτος η ομάδα στέκεται πολύ καλά στο πρωτάθλημα, διεκδικεί την ανωδότηση, την επιστροφή της καλύτερα προς τη Γαμαθηνική. Πιστεύεις ότι θα είναι ό,τι καλύτερο να διεκδικήσει και τους δύο τίτλους, εφόσον μπορέσει να τα καταφέρει, εδώ που φτάσαν τα πράγματα? Στόχος της ομάδας είναι να κυνηγήσουμε και το κύπελλο και την άνοδο φυσικά. Βέβαια, εμείς δεν κοιτάμε μακροπρόθεσμα, κοιτάμε μάτς Κυριακή-Κυριακή, Τετάρτη-Τετάρτη. Κάθε μάτς για μας είναι τελικός, γιατί σημασία έχουν οι βαθμοί ή η πρόκληση όπως έγινε σήμερα. Δημήτρη, τι έχει περισσότερο φέτος η ΕΦΟΣ μου, βλέπω πιο δεμένη, πιο οργανωμένη και πιο πεισμωμένη. Δεν ξέρω τι είχε πέρσι. Φέτος τουλάχιστον βλέπω όλοι είμαστε μια οικογένεια, παίζει ο ένας για τον άλλον, έχουμε ουσία. Πίσω δεν τρώμε γκολ, μπροστά βάζουμε συνέχεια. Είμαστε μια οικογένεια, νομίζω φαίνεται αυτό. Το μυστικό που ήταν σήμερα με την παρουσία σου μαζί με τον Τζέλα, αλλάξατε την επιθετική γραμμή και δώσατε περισσότερο πρωτοβουλίες για να έρθει το γκολ και η πρόκληση. Δεν έχει σημασία αυτό. Τα παιδιά κρατούσαμε 0-0. Είχαμε φάσεις, είχαν και τα παιδιά φάσεις. Ευτύχησα να βάλω εγώ τον γκολ μετά από μια ωραία συνεργασία. Απλά ήμουν εγώ εκεί και δεν μπορούσα την μπάλα στα δίχτυα. Να σε συγχαρούμε καταρχήν πρώτα απ' όλα, να σε ευχηθούμε ότι καλύτερο και δεν ξέρω αν θες να αφιερώσει κάπου τον γκολ σε κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο. Σε όλα τα παιδιά και σε όλη την οικογένεια του ΕΦΟΣ μου. Να είσαι καλά, Δημήτρη, μου σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε.